Θεατές 25 του Φλεβάρη, 9 και 53. Πάει και αυτός ο Φλεβάρης, ο κουτσοφλέβαρος τελείωσε. Καλοκαίρι έχει έρθει, πέστα. Έχει έρθει καλοκαίρι, είμαστε στις παραλίες, δεν έχουμε κορονοϊό, λέω τα ίδια κάθε μέρα, όσο είναι ιδιατό κόσμο. Καλημέρα. Είμαστε καλά, τι υπέροχο είναι αυτό που φοράς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και κοίτα, άμα κατεβάσω λίγο σηκώσω αυτό, είμαι βαμμένη μόνο εδώ με μαγικό. Κατάλαβες, σε ζέμπρα. Έχεις ρίγα. Εδώ είμαι κάτασπρη, εδώ είμαι κάτασπρη, εδώ είμαι βαμμένη. Σαν ζέμπρα είμαι, αλήθεια. Καλημέρα, Κατερινάκη μου. Αγάπη μου, καλημέρα. Τι σήμερα. Σήμερα φτιάχνω κασερόπιτα. Μόλις την έβαλα στο φούρνο για να βγει φρέσκια φρέσκια. Δεν καταλαβαίνεις. Μπορώ να κάνω βουτιά στα κασέρια, να μπαίνω βγαίνω στα κασέρια. Στα κασέρια. Το οποίο παχαίνει, βέβαια το ξέρουμε. Μην το ξαναπείσω. Δεν πειράζει. Μόνο ομορφαίνει. Ναι, αλλά το κίτρινο τυρί είναι καλό για την υγεία μας. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Και έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις στην υπόθεση του Δημήτρη Τινάδη. Κυρίως και όχι μόνο. Θα τις δούμε μαζί, βήμα-βήμα, γι' αυτό θέλω να ξεκινήσουμε με σύνδεση με την Ευελπίδωνο που βρίσκεται ο Σπύρος Κεραμίδας. Σπύρο μου, καλημέρα. Θέλω να δούμε μαζί τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες, τα επόμενα λεπτά και μετά από την Ευελπίδωνο. Κατερίνα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Η σημερινή ημέρα εδώ στο δικαστήριο Ευελπίδων τέχει όλα. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι περιμένουμε μέσα στις επόμενες ώρες τον δικηγόρο του Δημήτρη Λιγνάτη, Αλέξη Κούγια, ο οποίος θα βρεθεί στο κτίριο 16 στα δικαστήρια της πρώτης σχολής Ευελπίδων, ώσπου θα να υποβάλει μηνύσεις τόσο στους μηνυτές εναντίον του κ. Λιγνάτη, αλλά και σε όλους όσους, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά του, όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα έλεγαν αυτά που έλεγαν εις βάρος του πελάτη του. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο ο κύριος Κούγιας το έχει ήδη προαναγγείλει. Το έχει πει δηλαδή από χθες και λέει ότι όλοι όσοι μπήκαν στη διαδικασία να συκοφαντήσουν και να δυσφημίσουν τον Δημήτρη Λιγνάδη με τις καταθέσεις τους και με όσα είπαν, θα δεχθούν και οι ίδιοι μηνύσεις. Ναι. Υπόθηκε χθες αυτό. Υπόθηκε χθες και αναμένουμε να δούμε σήμερα σε ποιους θα κάνει μηνύσεις. Από την πλευρά του κύριος Λιγνάδη. Με βοηθάτε λίγο για να το καταλάβω. Ναι. Ωραία, πάμε να τα δούμε όλα σιγά σιγά και θα τα πούμε αναλυτικά. Ναι, θα τα πούμε αναλυτικά. Λοιπόν, τώρα, επόμενη κίνηση που περιμένουμε. Σπύρο μου. Εν συνεχεία, περιμένουμε την ενημέρωση για την πορεία της ένστασης ακυρότητας που κατέθεσε ο κύριος Κούγιας. Η συγκεκριμένη ένσταση πηγάζει από τις παραλήψεις που διαπιστώθηκαν σύμφωνα με τον συνήγορο του Δημήτρη Λιγνάδη στην υποανακριτική διαδικασία. Ο κύριος Κούγιας τονίζει ότι δεν υπήρχαν πουθενά οι εξηγήσεις που έπρεπε να δώσει ο πελάτης του και απορεί πως ασκήθηκε ποινική δίωξη εις βάρος του. Θα εξηγήσουμε ακριβώς τι περιμένουμε από την ένσταση ακυρότητας και τι ακριβώς λέει ο Αλέξης Κούγιας. Όποτε θέλετε μπορούμε να το ξεκαθαρίσουμε τώρα αυτό το πράγμα. Ναι, λοιπόν, επειδή λοιπόν όλοι ακούμε για μια ένσταση ακυρότητας, τι ακριβώς συμβαίνει. Σήμερα λοιπόν πρέπει να αποφασίσουν αν το αίτημα του Αλέξη Κούγια θα γίνει δεκτό. Τι αίτημα σημαίνει αυτό, να ακυρωθεί όλα όσα, να ακυρωθούν λοιπόν όλα όσα έχουμε δει ότι έχουν ακολουθεί μέχρι στιγμής. Να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Ο Δημήτρης Λιγνάδης δεν είναι προφυλακισμένος. Πολύ μεγάλη προσοχή. Απλά κρατείται στη Γαδά. Μέχρι δεν υπάρχει προφυλάκηση. Η προφυλάκηση είναι κατόπιν απολογίας και κατόπιν συμφωνίας ανακριτή και εισαγγελέα
για να προφυλακιστεί ο άνθρωπος που βρίσκεται μπροστά τους και κατηγορείται. Μάλιστα. Εάν γίνει δεκτό το αίτημα, δεν θα απολογηθεί σήμερα. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και ένας διαπληκτισμός μεταξύ του κύριου Κούγια και του πρώην του κύριου Γεωργουλέα. Γιατί ο κύριος Κούγιας ισχυρίστηκε ότι δεν θα έπρεπε καν να είχε προφυλακιστεί. Να είχε συλληφθεί. Κοίταξε, τι έχει συμβεί. Ο κύριος Γεωργουλέας τι έκανε. Πήγε να δείξει ότι ο κύριος Λιγνάδης δεν είναι ούτε ύποπτος φυγής. Γι' αυτό και πήγε μόνος του στη Γαδά. Ούτε μέσα σε 2-3 μέρες. Κάτι με το οποίο είπε ο κύριος Κούγιας. Μπράβο, θα ακολουθηθεί το μοτίβο αυτό για το οποίο τον κατηγορούν. Και έτσι εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης. Κρατήθηκε στη Γαδά. Δεν έχει προφυλακιστεί, αλλά κρατήθηκε λόγω της έκδοσης του εντάλματος σύλληψης. Αυτός ήταν ο λόγος. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, επόμενο βήμα περιμένουμε, Σπύρο μου. Λοιπόν, Κατερίνα, την τωρινή μας σύνδεση την κάνουμε έξω από το κτίριο 9. Που τι αναμένουμε εδώ? Αναμένουμε να προσέλθουν οι μάρτυρες υπεράσπισης του κυρίου Λιγνάδη. Συγκεκριμένα είναι τρεις μάρτυρες, η κυρία Έλενα Κούρκουλα, η γνωστή ηθοποιός και θείος υπουργός, ο πρώην σύζυγός της, ο κύριος Διονύσης Παναγιωτάκης, καθώς και ο κύριος Κουβαράς. Μάλιστα. Η οποία πρόκειται, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κυρίου Κούγια, να καταθέσουν υπέρ του Δημήτρη Λιγνάδη. Και να τονίσουν τόσο ότι δεν ήταν ο Δημήτρης Λιγνάδης στο τόπο τέλεσης των εγκλημάτων, των αδικημάτων, με συγχωρείτε, στα οποία περιγράφονται στις καταθέσεις των μαρτύρων. Λοιπόν, θα υποστηρίξουν ότι βρίσκονταν μαζί τους στην Ιθάκη από την Ήμαθα. Ακριβώς. Όταν δηλαδή λένε ότι στην μία κατάθεση που έχει γίνει, αναφέρεται στο 2010. Το 2010. Λέει λοιπόν ότι τον άκουσα το 2010 ήταν στην Ιθάκη. Έτσι είπε ο κύριος Κούγιας, δηλαδή τουλάχιστον χτες. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν κάτι και εδώ διαδικαστικό. Έχει τρεις μάρτυρες. Έχει τρεις μάρτυρες. Μπορούν να εμφανιστούν και άλλοι στην πορεία. Όποιος θέλει μπορεί να εμφανιστεί. Αλλά τι πρέπει να συμβεί? Πρώτα να ξεκαθαρίσει η υπόθεση της ένστασης ακυρότητας, αν δηλαδή γίνει δεκτή ή όχι. Κατόπιν ο κύριος Κούγιας πρέπει να καταθέσει υπόμνημα. Πρώτα λοιπόν η απόφαση, μετά κατάθεση υπομνήματος του κυρίου Κούγια για την υπόθεση Λιγνάδη, όπου μέσα εκεί λογικά θα αρνηθεί την κατηγορία, θα αναφέρει τους λόγους και θα μιλήσει με τους μάρτυρες. Κατανοητό που τα λες. Δεν είναι ότι θα το δούμε σήμερα. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις μάρτυρες υπεράσπισης. Να κάνω μια ερώτηση. Ο κύριος Λιγνάδης έχει και προσωπική σχέση και φιλία, φαντάζομαι, τους μάρτυρες. Βέβαια, πολλά χρόνια γνωρίζεται και με την κυρία Κούρκουλα και με τον κύριο Παναγιωτάκη. Τους έχουμε δει πολλές φορές και μαζί και σε φωτογραφίες από κοινωνικές εκδηλώσεις. Ο κύριος Κούγιας επικαλείται ένα ημερολόγιο που κρατούσε ο κύριος Λιγνάδης και που αναφέρει πού βρισκόταν ανά πάσα στιγμή. Μάλιστα. Τότε λοιπόν λέει ότι ήταν μαζί στην Ιθάκη. Σπύρο μου, τι περιμένουμε σήμερα? Την απολογία, συγγνώμη. Η σημερινή ημέρα κορυφώνεται το μεσημέρι. Περίπου στις 2 το μεσημέρι, σύμφωνα πάντα με τις προφορίες που έχουμε, όπου αναμένεται ο Δημήτρης Λιγνάδης μαζί με τον συνήγορο του Αλέξη Κούγια να έρθει ξανά στην Ευελπίδων, μέχρι που να υπολογηθεί. Θα προσέλθει στο κτίριο 16 στην Εισαγγελία Πρωτοτικών Αθηνών. Αυτή η διαδικασία, μετά ό,τι χρειάζεται που τα ξέρει καλύτερα, είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, η διαδικασία της απολογίας. Ό,τι και αν γίνει, πρώτα θα πρέπει να βγει η απόφαση για την ακυρότητα της ένσταση. Για την ένσταση της ακυρότητας. Αυτό λοιπόν. Αν είναι άκυρο ή όχι. Αυτό λοιπόν θα κάνει καινούργιες εξελίξεις. Γιατί αν όντως ακυρώσουν το ότι έχουν συμβεί, ξεκινάμε από την αρχή. Δηλαδή θα ξαναδούμε με μία μέρα προθεσμία να συμβαίνουν πάλι όλα από την αρχή για να μπορέσει θα γίνει κλίση δηλαδή στο Δημήτρη Λιγνάδη για να πάει να δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα για προθεσμία για απολογία. Αν δεν ακυρωθεί, θα είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Μπορεί να φτάσει και μέχρι τις 6-7 το απόγευμα. Έχουμε πάρα πολλά, Σπύρο, παραμένει στην Ευελπίδων. Όλα αυτά που είδατε και ακούσατε, αλλά και ακόμα περισσότερα, αμέσως μετά τις διαφημίσεις αναλυτικά. Λοιπόν, και κάτι άλλο θέλω να προσθέσω. Μόλις επιστρέψω από διαφημίσεις, θα έχω την χαρά και την τιμή να μιλήσω για πρώτη φορά ζωντανά με την κυρία Έλενα Ακρίτα. Υπέροχα. Υπέροχα. Πάμε στη διαφημίση, σε λίγα λεπτά είμαστε μαζί σας και είναι μαζί μας και η κυρία Ακρίτα. Πόσο χάρηκα τώρα, πάμε. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, 10 και 8 πρώτα λεπτά. Και όπως σας είπα και λίγο πριν τις διαφημίσεις, έχω τη χαρά και την τιμή στη τηλεφωνική μας γραμμή
να είναι για πρώτη φορά, να το πούμε, ότι η συγκεκριμένη γυναίκα είναι πάρα πολύ φιδωλή σε αυτά που λέει και κυρίως σε αυτά που γράφει. Η Έλενα Ακρίτα. Κυρία Ακρίτα, καλή σας ημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Ήθελα να πω καταρχάς, αν μου επιτρέπετε, ένα μεγάλο μπράβο και στην εκπομπή σας και στην ομάδα σας. Νομίζω ότι ο τρόπος που και εσείς, κυρία Καινούριου, αλλά και οι πολύ καλοί μου συνάδελφοι που βρίσκονται εκεί, έχουν χειριστεί το πολύ 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 δύσκολο και ακαθόδες θέμα του μύτου. Με συνέστηση, με ευαισθησία, με σοβαρότητα, που νομίζω ότι θα τη ζήλευαν οι δημοσιογράφοι της mainstream ενημέρωσης, που δυστυχώς κάποιες φορές δεν έχουν δείξει τα ίδια αντανακλαστικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ακρίτα. Και ξέρετε, μιλάμε ανθρώπινα. Όπως μιλάμε και στο σπίτι μας και αυτά που συζητάμε αυτή την περίοδο με την οικογένειά μας και μας προβληματίζουν όλους και μας έχουν στενοχωρήσει όλους και όπως συζητάμε και όταν κλείνουν οι κάμερες εδώ. Απλώς ξέρετε τι γίνεται. Είναι ίσως μια πολύ καλή ευκαιρία να γίνει κατανοητό ότι οι εκπομπές που ακόμα κι εγώ τις έχω πει πρωινάδικα και ακόμα κι εγώ μπορεί να το έχω πει με έναν τρόπο ίσως και λίγο απαξιωτικό, παρόλο που πάντα σεβόμουν τους συναδέλφους που ξεροστάλιαζαν για μια δήλωση για την εκπομπή τους, πρέπει να καταλάβουμε και να αυτοσυστηθούν αυτές οι εκπομπές με το κοινό, ότι πραγματικά μπορούν να διαχειριστούν, όταν γίνεται με αυτόν τον τρόπο, θέματα πολύ σοβαρά. Το γεγονός λοιπόν ότι χτες εσείς είπατε στον Κούγια ότι εμένα δεν με νοιάζει τι κάνει μια γυναίκα με τον άντρα της, ή εγώ έχω άποψη για το τι σημαίνει 14χρονο παιδί, και φυσικά σας το έκλεισε το τηλέφωνο στα μούτρα. Ο λόγος που σας το έκλεισε δεν είναι γιατί θυμώσα, είναι γιατί πραγματικά δεν θα μπορούσε να απαντήσει σε αυτές τις συγκεκριμένες δημοσιογραφικές ερωτήσεις. Τόσο απλά. Είναι οι πιο ανθρώπινες ερωτήσεις. Αυτό. Είναι οι φυσιολογικές ερωτήσεις που κάνουμε όλοι και τα λέμε εκτός κάποιες. Εντάξει, με παίρνετε και όρκο. Εντάξει, ναι. Έχετε δίκιο. Ίσως επειδή εδώ είμαστε λίγο πιο αθώοι και πιο αγαθοί και τα βλέπουμε τα πράγματα πολύ ανθρώπινα. Και δεν τα βλέπουμε καθαρά επαγγελματικά. Ίσως γι' αυτό κάνουμε τις πιο φυσιολογικές ερωτήσεις. Κυρία Ακρίτα, είστε οι πρώτοι που αναφέρατε το όνομα του Δημήτρη Λιγνάδη. Είστε οι πρώτοι που μιλήσατε για σύλληψη, για παρέτηση της κυρίας Μεντώνη. Τα είχατε πει όλα και σας γέψευδαν κατηγορηματικά. Και επιβεβαιωθήκατε σε όλα, κυρία Ακρίτα. Κοιτάξτε, νομίζω αυτή είναι η δουλειά μου ή αυτή είναι η δουλειά όπως πρέπει να γίνεται σωστά. Εγώ μίλησα σε ανύποπτο χρόνο για το γεγονός της παρέτησης. Με κρεμάσανε σε μανταλάκια, μου είπαν ότι εξυπηρετώ σκοτεινά συμφέροντα και δύο μέρες μετά παραιτήθηκε ο Λιγνάδης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τώρα ξαναβγαίνει και ο Γεραπετρίτης και με επιβεβαιώνει, θα έλεγα με τον πιο πανηγυρικό τρόπο. Εμένα αυτή είναι η δουλειά μου. Μέχρι να κουραστώ να την κάνω, γιατί, ξέρετε, επειδή είμαι και πάρα πολύ νέα, δηλαδή disgustingly young, ρε παιδί μου, μέχρι να κουραστώ εντελώς, αυτό θα κάνω. Θα καταγγείλω, θα προσπαθώ να καταγγείλω και να το κάνω τεκμηριωμένα, σοβαρά και με τους κανόνες της δημοσιογραφίας, τους οποίους πρέπει όλοι να τιμούμε. Είτε είμαστε μέλη της ΕΣΥΕΑ, είτε δεν είμαστε. Συγγνώμη που σας διακόπτω, κυρία Ακρίτα, θέλω συγγνώμη που σας διακόπτω. Θα πω και θα το πω και σαν Έλενα. Με συγχωρείτε. Καταλάβατε, υπάρχουν δύο πράγματα. Όταν απαντάω στον Κούγια, μπορεί να απαντάω σαν δημοσιογράφος ή μπορεί να απαντάω και σαν Έλενα. Τις δύο όμως αυτές οι ιδιότητες οφείλω να τις διαχωρίζω. Σωστά. Θέλω να παρακαλέσω κάτι το κοντρόλ. Με συγχωρείτε, κυρία Ακρίτα. Θέλω όσο μιλάτε εσείς να μην υπάρχουν καθόλου πλάνα του κύριου Λιγνάδη. Καθόλου. Θα μιλάει η κυρία Ακρίτα και θα έχουμε δίπλα τη φωτογραφία της κυρίας Ακρίτα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε, κυρία Ακρίτα. Με συγχωρείτε που σας Και είναι και καλή φωτογραφία τώρα την είδα. Είστε πάρα πολύ όμορφοι. Είναι τύπου no filter. Σας πάει πολύ αυτός η έννοια. Δεν απέχει από την πραγματικότητα. Πέρα από δημοσιογράφος, πολύ καταξιωμένη και συγγραφέας και μια γυναίκα που έχετε απίστευτο κύρος, έχετε υπάρξει και στον χώρο του θεάτρου. Και ως θεατρική συγγραφέας, αλλά και ως ηθοποιός. Εσείς, από όλο αυτό το χώρο, τι εισπράξατε?
ότι ο χώρος είναι μια χαρά, ότι υπάρχουν τα άνθη του κακού που θα έλεγε και ο Μποντλέρ, αλλά υπάρχουν και υπέροχοι άνθρωποι, το θέατρο δεν θα πάθει απολύτως τίποτα. Κάτι υποκριτές και φαρισαίοι που βγήκαν και είπαν «Αχ, χτυπάτε το θέατρο» κτλ. Το θέατρο από αυτή την ιστορία θα βγει πιο δυνατό από κάθε άλλη φορά. Τα μαθήματα που προκύπτουν είναι πολύτιμα. Ας πούμε ένα παράδειγμα, ότι εμένα με δαιμονοποίησανε γιατί έχω φωτογραφία με το Λιγνάδι από πρεμιέρα του Εθνικού. Σωστή. Πολύ σωστή. Και έχω φωτογραφία του Λιγνάδι από παρουσίαση βιβλίου στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Τώρα αν ψάξω και πολύ μπορεί να έχω και καμιά άλλη. Δεν το ξέρω. Έχω φωτογραφία με τον Φιλιππίδη, με τον Κιμούλη, με ποιον άλλον, με όλους αυτούς. Ο Χαϊκάλη. Α, ναι, βέβαια. Με τον Χαϊκάλη. Εντάξει, πολλοί από εμάς. Με τους οποίους έχω δουλέψει στην τηλεόραση με τον Χαϊκάλη. Ούτε ξέρω πόσα χρόνια κιόλας. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Και θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να πω και κάτι άλλο για αυτούς που λένε «Γιατί δεν μιλήσατε και αφού υπήρχαν φήμες κτλ.» Ο κόσμος για να βγει να μιλήσει, ο πρώτοι που πρέπει να βγουν να μιλήσουν είναι τα θύματα. Εάν δεν βγουν τα θύματα, δεν μπορείς να βγεις εσύ ένας τρελός χωρίς στοιχεία, χωρίς αποδείξεις, χωρίς τίποτα στα χέρια σου να κάνεις κατηγορίες. Γιατί θα φας μία αγωγή 5 εκατομμυρίων. Σωστά. Και θα την κερδίσουν κιόλας. Έχετε απόλυτο. Άρα όλο αυτό το... πώς να το πω, ρε παιδί μου, αυτός ο ροδεσπιερισμός που υπάρχει, οι κρεμάλες στο Σύνταγμα, που λένε «γιατί δεν μιλούσατε» κτλ. Μα δεν γίνεται να βγει κάποιος και να πει «ξέρεις κάτι, εσένα Κατερίνα Καινούριου, σε είδα να μαστιγώνεις ένα οχτάχρονο παιδί στο δρόμο, αν δεν το έχω δει». Σωστά. Έτσι. Κυρία Κρήτα, αν μου επιτρέπετε, πώς πιστεύετε ότι πιο πολύ διαισθητικά σας ρωτάω, θα εξελιχθεί ακριβώς η διαισθητικά και τι πιστεύετε με την πορεία σας και την εμπειρία που έχετε, η υπόθεση Λιγνάδη? Κυρία Καινούριο, είναι δύσκολο να το απαντήσω. Προσωπικά η τακτική που ακολουθεί ο κύριος Κούγιας να στοχοποιεί όλα τα θύματα και γενικά όλους εμάς που δηλώνουμε από χτες επαγγελματίες ομοφυλόφιλοι. Okay. Εγώ ας πούμε είμαι επαγγελματίας ομοφυλόφιλος. Και εσείς και όλοι οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή που έχουν μια ευθυκρισία και μια κεραιότητα πρέπει να δηλώνουν επαγγελματίες ομοφυλόφιλοι. Δεν πιστεύω ότι θα το πετύχει. Ενδεχομένως να υπάρχουν κενά στην εισαγγελία και στον τρόπο που έγινε η έρευνα. Τα γνωρίζουμε και εμείς άλλωστε. Σωστά. Τόσο καιρό δεν ανοίξαν ένα κομπιούτερ, τόσο καιρό δεν μπήκανε στο σπίτι του. Τόσο καιρό βέβαια. Δεν... Να ακουστούν αυτά, κυρία Κρήτα. Να πω και κάτι, παιδιά. Πρέπει να βγουν και να μιλήσουν. Όταν υπάρχει συγκεκριμένη καταγγελία ότι πατέρας μαχαίρωσε τον κύριο Λιγνάδη πριν από πολλά πολλά χρόνια, έχει παραγραφεί. Το 2002. Ναι, το 2004. Ναι, δύο. Ναι. Αυτό. Ναι. Και δεν βγαίνει αυτός ο πατέρας, ο οποίος μεταξύ μας όλοι ξέρουμε ποιος είναι. Σωστά. Είναι ένας πάρα πολύ προβεβλημένος και σοβαρός σωστά. άνθρωπος. Όντως. Που τον εκτιμάμε Όντως. Και τον αγαπάμε. Πολύ ως σωστά. καλλιτέχνη, δεν τον ξέρουμε. Είναι και δεν μιλάει. Από το επαγγελματικό και φιλικό περιβάλλον. Από το περιβάλλον, βέβαια. Και άνθρωπος της τέχνης και γνωστός. Τι να σου κάνει και ο δικαστής. Αυτό που λέτε, κυρία Κρήτα, είναι πολύ σοβαρό, διότι αν βγει αυτός ο πατέρας. Που για, φανταστείτε τι έχει συμβεί για να φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, τότε θα αλλάξει όλο το σκηνικό. Το κουκουλώνει τόσα χρόνια όμως. Αυτό σου λέει και η ναι, κυρία αλλά Κρήτα. Τώρα είναι μια ευκαιρία, αυτό μας λέει η κυρία Κρήτα, να μιλήσουν ακόμα και άνθρωποι που φοβούνται, που Σωστά. το σκέφτονται δύο και τρεις φορές. Και που μπορούν να προσθέσουν να αυτό που πρέπει σε αυτή την υπόθεση. Συγνώμη. Καταλάβατε γιατί Βεβαίως. Από την αρχή εγώ μίλησα. Ότι, και είπα ότι όλα τα θύματα έχουν δικαίωμα να μιλήσουν όποτε θέλουν, όπως θέλουν, όσο γουστάρουν και για όσο γουστάρουν. Κυρία Κρήτα. Εάν δεν υπάρχουν επώνυμες καταγγελίες και αυτή η συγκεκριμένη καταγγελία του πατέρα θα ήταν πραγματικά κομβική και καταπέλτης για την έρευνα, εμείς λοιπόν οι δημοσιογράφοι τι θέλετε να κάνουμε. Και δεν μπορείτε γιατί μετά θα φας μια αγωγή ή μια μήνυση. Βέβαια. Κυρία Κρήτα, πείτε πως υπάρχουν ελαφρυντικά στοιχεία και δεν ξέρω πώς γίνεται. Και τέλος πάντων. Αθωώνεται, πέφτει στα μαλακά, όπως το λέμε πάρα πολύ απλά και λαϊκά. Ακριβώς. Την κοινωνική κατακραυγή δεν την έχει σκεφτεί. Δεν μπορεί κανείς. Να τη διαχειριστεί, όχι. Όχι δεν την έχει σκεφτεί, δηλαδή πώς θα μπορέσει να σταθεί μετά στην κοινωνία. Θα την αντιμετωπίσουν όπως πριν.
Καλά, όχι. Αυτό δεν είναι. Πολύ καλή ερώτηση. Να σας πω κάτι. Θα σας έλεγα πριν ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να σταθεί στην κοινωνία. Όταν όμως ο συνήγορός του βγαίνει και λέει ότι το μόνο που στεναχώρησε τον κύριο Λιγνάζη είναι τα λόγια που είπε η Μεντώνη, ο άνθρωπος αυτός προφανώς δεν έχει καμία μα καμία επίγνωση. Ένας από τους λόγους που βγήκα σήμερα είναι να κάνω μία επίκληση, αν μου επιτρέπετε, έκκληση στους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν και όχι μόνο για την υπόθεση Λιγνάζη, αλλά και ακόμα και για την περίοδο στο Αρσάκιο. Υπάρχει μια ολόκληρο φάκελο και μιλάω καθαρά δημοσιογραφικά. Και δεν έχει τοποθετηθεί κανείς γι' αυτό. Κανένας. Ούτε καθηγητές, κανείς, παιδιά. Όχι. Τηρήσει γη ηχθείως στο Αρσάκιο. Για να σου ξέρεις πόσες καταγγελίες έχω εγώ. Μόλις πάω και τους λέω, παιδιά, μπορείτε να το πείτε επώνυμα, να μου πείτε. Όχι. Θέλω λοιπόν να πω ότι όλοι αυτοί που κουνάνε το δάχτυλο, και ας είναι αντιδημοφιλές αυτό που θα πω, κάποτε όταν εμείς τους ζητάμε τη βοήθειά τους για να βγάλουμε ένα σκάνδαλο και να σπάσει ένα απόστημα, κάνανε την κότα. Ακριβώς. Το λέτε πολύ σωστά. Τι να κάνουμε λοιπόν εμείς, πείτε μου. Και όχι μόνο αυτό, ακόμα και εμείς όταν παίρνουμε τηλέφωνα ως δημοσιογράφοι για να δούμε το ρεπορτάζ, να το κυνηγήσουμε, να δούμε τι θα γίνει τέλος πάντων με όλη αυτή την υπόθεση, τα τηλέφωνα είναι κλειστά. Ακόμα έτσι, και με ανθρώπους που μιλούσαν όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι, Γιάννη. Αυτό ακριβώς που συμβαίνει. Όταν τα κορίτσια, οι γυναίκες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο μαζευτήκαν όλες μαζί και κάνανε την γνωστή τέλος πάντων ανοιχτή επιστολή προς το Πανεπιστήμιο για τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις που είχαν δεχτεί. Κάναν κάτι γενναίο. Γιατί δεν κάνουν το ίδιο και από το Αρσάκιο και από όπου αλλού υπάρχουν καταγγελίες. Είναι ένα θέμα, ειδικά για το Αρσάκιο. Τώρα δεν ξέρω και νομικά τι μπορούμε να πούμε, αλλά είναι γνωστές κάποιες καταγγελίες. Εγώ τα λέω. Το ξέρω, το έχει και εμείς. Το συζητάγαμε με τον Γρηγόρη. Μια δημοσιευμένη καταγγελία. Υπάρχει δημοσιευμένη. Για ποιο λόγο δεν μιλάει κανείς από εκεί. Σαν να μην έγινε ποτέ. Και μάλιστα... Δεν έχει αντιδράσει κανείς. Σωστά. Δυστυχώς. Όχι, επειδή είστε όλοι ξέρετε συνάδελφοι. Τι πιστεύω, κυρία Κρήτα. Ναι. Ότι αυτή τη στιγμή. Έλενα. Κυρία Κρήτα, ότι αυτή τη στιγμή φοβούνται. Και φοβούνται να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία γιατί πιστεύουν ότι δεν θα δικαιωθούν στα δικαστήρια. Δεν νομίζω. Και ότι δεν θα μπορούν να καλύψουν τα έξοδα γιατί αυτό νιώθω ότι θα είναι χρονοβόρο μια δικαστική διαμάχη με ένα κύριο Κούγια που καταγγέλει και λέει. Ότι θα κάνει μηνύσεις σε όλους όσοι καταγγέλουν κάτι τέτοιο. Μα εννοείται. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή ο άλλος να κάθεται όλη μέρα στο σπίτι του και να έχει τα άπειρα λεφτά να κυνηγάει τον καθένα. Ακριβώς. Απλά όταν γίνονται οι καταγγελίες οι ανώνυμες που τις σεβόμαστε πάρα πολύ γιατί είναι αποθύματα, πρέπει να καταλάβουν οι καταγγέλλοντες ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παρά μόνο... Όπως η Ναταλή Χατζιωάννου χρησιμοποίησε την καταγγελία του Νίκου Σίγμα για το Λιγνάζι. Όμως ήξερε πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο Νίκος Σίγμα. Και ξεκαθάρισε και το εμπιστεύτηκε και σε μένα που είμαι συνάδελφό της. Και σε αυτή την περίπτωση είναι το παλιό που λέγαμε, κυρία Καινούριου. Τα στοιχεία του καταγγέλλοντος. Μιλάμε για την είναι... κυρία Χατζιωάννου, με συγχωρείτε, που δημοσίευσε την καταγγελία στο 20. Δεν είμαι μπροστά. Όχι, βεβαίως, γι' αυτό το συμπληρώνω. Ναι. Τα στοιχεία του καταγγέλλοντος, το θυμάστε, φαντάζομαι, είναι στη διάθεση της εφημερίδας. Βέβαια. Και όχι μόνο. Η δικηγόρη εξήλθανε χτες και έδωσε θέλω τα στοιχεία. Θέλω να σα ρωτήσω κάτι ακόμα, κυρία Κρήτα, και να κλείσουμε με αυτό. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη μου τιμή που είστε σήμερα. Η χαρά είναι όλη δική μου. Θέλω να σα ρωτήσω το εξής. Όλη αυτή η υπόθεση έχει και πολιτική διάσταση και προέκταση. Εμείς δεν το έχουμε αγγίξει πολιτικά, το αγγίζουμε μόνο κοινωνικά και ηθικά. Σήμερα γνωρίζουμε ότι θα γίνει κάποια συζήτηση στη Βουλή. Ακριβώς. Θα ήθελα λοιπόν την τοποθέτησή σας και πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί όλο αυτό. Δεν το ξέρω, γιατί και εγώ τώρα που θα ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας, θα μπω να δω, λογικά είναι η ώρα που μιλάει ο Πρωθυπουργός. Εγώ αν έχω καταλάβει καλά και στο δικό μου τον μικρό, πολύ μικρό αγώνα που έχω κάνει, όλα αυτά τα έχω κάνει για να εμποδίσω την επένδυση στο ελληνικό, όπως ξέρετε. Όλοι. Καλά όλοι. Όλοι αυτό κάνουμε. Και νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι που ασχολούνται θέλουν να εμποδίσουν την επένδυση στο ελληνικό. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι ωραίος τρόπος. Δεν πρέπει να το κάνουμε, παιδιά, να το σταματήσουμε. Όταν λοιπόν φτάνει σε τέτοια επίπεδα σουρεαλισμού η υπεράσπιση ενός κατηγορούμενου, δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τι να συμπληρώσουμε, τι να πούμε. Σήμερα πάντως στη Βουλή θα συζητηθεί να γίνουν πιο αυστηρές οι ποινές στους θύτες.
Και να λυπηθεί. Είναι μέτρα κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει χρόνια πίσω. Για τους βιασέ... Βέβαια έπρεπε να έχει γίνει χρόνια. Πολλά χρόνια. Κάλλιο αργά παρά ποτέ θα πω εγώ. Γιατί δυστυχώς. Και μία λέξη ακόμα και οι παραγραφές, Νάσο. Οι παραγραφές τα 15 χρόνια. Για να είμαστε και δίκαιοι, λίγο πριν τις εκλογές τελευταίες, αν δεν κάνω λάθος, άλλαξε η προηγούμενη κυβέρνηση ακριβώς, το νομικό πλαίσιο. Βέβαια, σε ένα βαθμό. Ναι. Και το έκανε. Είναι γεγονός. Ναι. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία σήμερα. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνω έτσι στον αέρα. Εμείς ευχαριστούμε και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Στον καλό αγώνα. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη στιγμή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το εκτιμούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και την Έλενα Πολυκάρπη, η οποία έχει και πάρα πολύ καλή σχέση με την Έλενα Κρήτα, τη δημοσιογράφο μας. Τι να πω, τα είπε όλα η γυναίκα, παιδιά. Ναι, ρε, παιδιά. Τα είπε και με τόσο ωραίο λόγο. Λοιπόν, την ευχαριστούμε πραγματικά πολύ. Θα προχωρήσουμε τώρα σε εξελίξεις και θα πάμε να δούμε την πλευρά του Δημήτρη Λιγνάδη, που κατηγορείται, και πώς αντιδρά σε μία-μία από τις μηνύσεις. Να το πάρουμε από την αρχή και να πάμε στην πρώτη μήνυση. Να πάμε στον Βασίλη. Ακριβώς. Ο Βασίλης που έδωσε την τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή της Ελεονόρας Μελέτη. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς αντιδρά ο Δημήτρης Λιγνάδης, ο δικηγόρος σου δηλαδή, με βάση αυτή την καταγγελία. Για πάμε. Με είδε. Με διάλεξε και μου λέει, έλα εσύ εδώ. Την επόμενη μέρα το πρωί, στις 11, τον παίρνω τηλέφωνο, πηγαίνουμε στο σπίτι του. Την τρίτη φορά δέχτηκα, ξέρεις, τη σωματική και σεξουαλική κακοποίηση από εκείνον. Την 5η Δευτέρου 2021 υπευλήθη από τον Βασίλειο Κάπα μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών, στην οποία ουσιαστικά δεν περιέγραψε κάποια αξιόπινη συμπεριφορά, αφού κατά τους ισχυρισμούς του και αληθείς υποτιθέμενους, οι δήθεν σεξουαλικές επαφές μαζί του έγιναν με τη συνένεσή του, ενώ ήταν ήδη 15 ετών και χωρίς να έχω την ιδιότητα του παιδαγωγού του. Όταν έγινα 31 ετών, κατάλαβα, είναι δυνατόν να έκανα σεξ με ένα 15χρονο. Σε κάθε δε περίπτωση, το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται είναι μεγαλύτερο της 20ετίας από την ενηλικίωσή του και εν όψη των περί παραγραφής διατάξεων, το περιεχόμενο της αναφοράς του ήταν ποινικά αδιάφορο. Δεν υπήρχε σε καμία περίπτωση σχέση μεταξύ μας, αν και εγώ στην αρχή αυτό νόμιζα. Πήγαινα πάντα σπίτι του και υπήρχε εκεί ένα παιδί. Ένα περιμένει. Ο εισαγγελέας έλαβε ένοργη κατάθεση από μάρτυρα που πρότεινε ο κύριος Κάπα. Ο μάρτυρας αυτός κατέθεσε πως κατά το χρονικό διάστημα 2014 έως 2016, δηλαδή σε ηλικία 16 προς 17 ετών, δήθεν είχε σεξουαλική σχέση μαζί μου με τη θέλησή του και ότι μια φορά εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, ανάμεσα σε πολλές άλλες σεξουαλικές επαφές μας, υπήρξε και μία που κατά τους χειρισμούς του δεν ήθελε. Η τελευταία φορά που συναντηθήκαμε ήταν όταν ήμουν 19. Ξέρεις, το έκανε ένα πολύ μεγάλο ξέσπασμα. Και άρχισα και του είπα, είσαι παιδεραστής, εκμεταλλεύεσαι παιδιά. Αυτός άρχισε να κλαίει. Όταν πληροφορήθηκα από τις 11 Δευτέρου από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι έχει κατατεθεί σε βάρος μου μήνυση, υπέβαλα στην προϊσταμένη της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών αίτηση να κληθώ προς παροχή εξηγήσεων και να λάβω αντίγραφα οποιασδήποτε δικογραφίας έχει σχηματιστεί σε βάρος μου, προκειμένου να υπερασπιστώ τον εαυτό μου τόσο έναντι της εγκλήσεως, όσο και έναντι της ακραίας δυσφήμισης μου από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εξαιτίας της οποίας μάλιστα ήδη από τις 6 Δευτέρου παραιτήθηκα από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. Δυστυχώς όμως ο εισαγγελέας απέρριψε το αίτημά μου και περάτωσε την ανάκριση χωρίς να με καλέσει σε εξηγήσεις και χωρίς μια απλή έρευνα στο ίντερνετ να διασταυρώσει αν αντιστοιχούν στην αλήθεια οι ημερομηνίες διαφόρων γεγονότων και εκδηλώσεων που αναφέρονται στις μαρτυρικές καταθέσεις των δύο δήθεν παθόντων. Όλες είναι λάθος, άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος μου για βιασμό κατά συρροή. Με τον τρόπο αυτό όμως προκλήθηκε απόλυτη ακυρότητα κατά την άσκηση δίωξης εναντίον μου. Στο ένταλμα δεν αναφέρεται κίνδυνος φυγής, αλλά αναφέρεται ότι δήθεν υφίστανται σοβαρές ενδείξεις ότι έχω σχεδιάσει την τέλεση και άλλων ομοειδών σοβαρών αδικημάτων σε βάρος ανηλίκων παθόντων, πλην όμως η ως άνω αιτιολογία δεν έχει καμία σχέση με την αιτιολογία που απαιτείται. Επίσης, δεν υπάρχει στη δικογραφία ο δικός μου αντίλογος.
Τον ακούσαμε. Μάλιστα. Το ένα το οποίο πατάει το πρώτο είναι ότι η παραγραφή, ακριβώς, αυτό που λέγαμε και πριν, λόγω και ότι επίσης ήταν 15 χρονών, άρα υπάρχει το θέμα της συνένεσης και δεν είχε τη σχέση αυτή που σύμφωνα με τον νόμο έγιναν αυτό, οι δίθεν δεν ήταν κηδεμόνας. Επαφές, έγιναν με συνένεση. Ναι, ναι, και δεν ήταν κηδεμόνας σε δάσκαλος μαθητής, είναι το μόνο που ξεχωρίζει ο συγκεκριμένος νόμος για τους 15χρονους. Που είναι πάρα πολύ παλιός, θα το πούμε. Έτσι, έτσι, γιατί... αυτό πρέπει να εξηγήστε μου λίγο αυτό για τον νόμο αυτό. Ο νόμος λοιπόν λέει ότι ένας 15χρονος μπορεί να δώσει τη συνένεσή του για να έχει σεξουαλική επαφή. Εάν δεν υπάρχει σχέση, όπως παραδείγματος χάρη, δασκάλου μαθητή, κηδεμόνα και ανήλικα. Κατάλαβες. Μόνο τότε αυτό μπορεί να κατηγορηθείς. Μετά αυτό υπάρχει το παραθυράκι. Γιατί, Κατερίνα, να το εξηγήσουμε. Γιατί mm-hmm. πολύ παλιά. Γιατί έτσι παντρεύονταν στα 15. Παντρεύονταν στα 15, στα 16. Οπότε είναι ένας πολύ παλιός νόμος που υπάρχει. Μιλάμε για το 50. Μιλάμε για άλλες εποχές. Παππούδες μας και παππούδες μας. Λοιπόν, τώρα, αυτή είναι η στάση του Δημήτρη Λιγνάδη για τον Βασίλη. Mm-hmm. Θέλω, Χρήστα μου, να δούμε τι απαντά ο Λιγνάδης για τον 15χρονο τότε. 14χρονο που σήμερα, τότε. Ναι, που σήμερα 25 ετών, αν δεν κάνω λάθος, που δεν έχει παραγραφεί αυτό. Και εκεί αλλάζουν όλα, γιατί εδώ μιλάμε για 14χρονο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι απαντά λοιπόν σε αυτό. Όταν βρέθηκα στο διαμέρισμά του, καθίσαμε σε έναν καναπέ. Μου έβαλε ένα ποτό, που μου είπε ότι είναι τζιν, και μου έδωσε να καπνίσω. Ξαφνικά, μετά από δύο γουλιές ποτού, και πριν ακόμη τελειώσει το τσιγάρο, ένιωσα μια υπερβολική έξαψη, αφόρητη ναυτία, τρομερή ζάλη. Παρέλυσα σε ολόκληρο το σώμα μου, και άρχισα να χάνω την επαφή μου με το περιβάλλον, να σβήνω κυριολεκτικά. Έγινα πάνω στον καναπέ, και νιώθοντας απερίγραπτο πανικό και φόβο ότι θα πεθάνω. Το τελευταίο πράγμα που αντιλήφθηκα είναι τον μηνιόμενο να έχει γονατίσει μπροστά μου και να με βιάζει. Δεν γνωρίζω τι άλλο μου συνέβη εκείνο το βράδυ, γιατί λιποθύμησα. Όταν ξαναβρήκα τις αισθήσεις μου, ήμουν γυμνός στον καναπέ. Δήθεν τον Αύγουστο του έτους 2010, τέλεσα σε βάρος του το αδίκημα του βιασμού, ενώ ο μηνυτής ήταν ηλικίας 14 ή 15 ετών, χωρίς αυτό να προκύπτει με ακρίβεια, αφού αναφέρει μόνο το έτος της γεννήσεώς του. Το 1995. Σύμφωνα με το αίτημα, ο ομηνητής πρότεινε και ένα μάρτυρα, ο οποίος εξετάστηκε από τον εισαγγελέα. Ωστόσο, ο μάρτυρας αυτός επιβεβαίωσε τη γνωριμία μου με τον ομηνητή, αλλά δεν αντιλήφθη καμία σεξουαλική επαφή μου με ή χωρίς συνένεση, είτε με τον ομηνητή, είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Περιέγραψε εντελώς διαφορετικά τις περιστάσεις υπό τις οποίες με είχαν δήθεν συναντήσει είτε εντός είτε εκτός της οικίας μου, και το κορυφαίο, δεν γνώριζε έστω εκ διηγήσεως οποιοδήποτε περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης του μηνυτή, μολονότι προφανώς γνώριζε ότι έχει υποβληθεί μήνυση εναντίον μου και μάλιστα δεν ήταν και σίγουρος εάν ο μηνυτής με είχε συναντήσει ξανά μετά την τελευταία φορά που ο μάρτυρας και ο μηνυτής δήθεν με επισκέφτηκαν στο σπίτι μου. Το πρώτο σοκαριστικό είναι ότι πατάει στο 14-15, ναι, του λέει το 95. Δηλαδή, αν αυτός είχε γεννηθεί μια μέρα πριν γίνει 15, ακριβώς, αλλάζει όλα. Παίζει τον παλιό νόμο του 15χρονου. Αυτός ο νόμος δεν πρέπει να αλλάξει. Αυτό κουβεντιάζουν τώρα στη Βουλή, νομίζω. Πρέπει να διαφοροποιηθούν όλα αυτά και να αλλάξουν. Το ένα είναι η ημερομηνία. Το δεύτερο είναι ο μάρτυρας του 14χρονου, που σαφώς δεν ήταν μπροστά στην πράξη. Και λέει ο κύριος Λιγνάδης ότι από τη στιγμή που δεν ήταν μπροστά στην πράξη δεν μπορεί να επιβεβαιώσει. Ούτως ή άλλως αυτά τα πράγματα γίνονται και κλεισμένων των θυρών. Ακριβώς. Δηλαδή, παιδιά, τώρα οι βιασμοί δεν γίνονται ποτέ παρουσία. Καλά, βέβαια, δεν υπάρχουν κατηγορίες για ομαδικούς. Και για προτάσεις να συμμετέχουν δύο, τρεις. Να συνεπευθούν δύο και τρεις. Η 40χρονη, αν δεν κάνω λάθος, λέει κάτι τέτοιο στην κατάθεσή της. Αυτό λοιπόν. Και ο Νίκος Σίγμα λέει για ένα τέτοιο άνθρωπο. Σωστά. Αυτό που λες λοιπόν, Κατερίνα, μου αξίζει να δούμε λοιπόν τι απαντάει στην 40χρονη ο Δημήτρης Λιγνάδης, διότι, αν θυμόσαστε καλά, όλοι οι δικαστικοί ρεπόρτερ είχαν πει τότε ότι είναι μία μαρτυρία κλειδί, διότι ουσιαστικά... Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο 40χρονη. Okay. Θα πάμε σε λίγο, συγγνώμη, Γιάννη. Πολύ σημαντική λοιπόν, μαρτυρία. Θέλω πρώτα, Γιάννη, μαζί να δούμε το δικηγόρο του 14χρονου, ο οποίος απαντά... Και σε αυτά που λέει ο κύριος Κούγιας, ότι θα κάνει μηνύσεις σε αυτούς που μηνύουν, στους καταγγέλνουν ουσιαστικά τον Δημήτρη Λιγνάδη.
αλλά και σε αυτό που κατέθεσε. Ακριβώς όπως το λες, λέει λοιπόν ότι ουσιαστικά ότι είναι ευπρόσδεκτες όλες οι μηνύσεις και βέβαια θα απαντηθούν στη δικαιοσύνη όπως αρμόζει. Αλλά έχει πάρει λεπτό προς λεπτό ουσιαστικά όσα έχει ισχυριστεί η πλευρά του κ. Λιγνάδη και απαντάει σε όλα. Μάλιστα στο Μέγκα μίλησε και θέλω να το δούμε όλοι μαζί και να το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Δεν είναι το βήμα που μου δίνεται αυτή τη στιγμή κατάλληλο για να αντικρούσω εγώ και ούτε και είναι η δική μου θέση να αντικρούσω τις ενστάσεις. Να πω ότι υπάρχει απόλυτη νομιμότητα της διαδικασίας μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει καμία ακυρότητα. Ακλόνητη είναι η γνώση του εντολέα μου ότι υπέστη βιασμό. Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο είναι ακλόνητο. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα, σε αυτού του είδους τα εγκλήματα είναι εγγενείς οι αποδεικτικές δυσκολίες. Το ξέρετε ότι αυτά τα εγκλήματα γίνονται και κλεισμένων των θυρών, γίνονται μέσα στις κρεβατοκάμαρες. Δεν μπορεί να υπάρχουν μάρτυρες παρά μόνο να μαρτυρήσουν για το αν υπήρξαν ή δεν υπήρξαν οι σχέσεις αυτές τις οποίες ισχυρίζεται το θύμα ότι εκμεταλλεύτηκε ο θήτης για να φτάσει στη δηλητηρή του αυτή πράξη. Άρχισε και ο εκφοβισμός των θυμάτων, των μαρτύρων, μηνύσεις από εδώ από εκεί, ευπρόσδεκτες. Εδώ είμαστε να απαντήσουμε στη δικαιοσύνη. Αναμφισβήτητο είναι ότι υπάρχει ένας 14χρονος, ο οποίος υπέστη αυτό το έγκλημα το οποίο έχει καταγγείλει. Και συνομιλώ με άλλα θύματα, τα οποία έχουν δηλώσει σε μένα την προθυμία τους, ότι να θέσουν τον εαυτό τους, τη μαρτυρία τους, στη διάθεση των αρχών, μάρτυρες, παύλα, θύματα, τα οποία έχουν να καταγγείλουν κακοποιητικές σε βάρος τους συμπεριφορές. Εδώ είναι το θέμα, ότι ο κύριος Βλάχος είπε ότι θα καταθέσουν και άλλα θύματα. Αυτό είναι νομίζω πολύ κομβικό και ότι περιμένει τις μηνύσεις για να απαντήσουν με μηνύσεις. Ούτως ή άλλως, το είχαμε πει και εμείς από εδώ ότι αναμένεται να υπάρξουν και άλλες καταγγελίες και μάλιστα και από άλλους δικηγόρους, όχι μόνο από τον κύριο Βλάχο, γιατί οι συνάδελφοι του δικαστικού ρεπορτάζ μας έχουν ενημερώσει. Πάμε τώρα σε αυτό που είπες πριν λίγο. Ο ρόλος κλειδί της 40χρονης, τι απαντάει ο Δημήτρης Λιγνάδης αυτό. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, διότι η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν επί σειρά ετών στο περιβάλλον του κ. Λιγνάδη, οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε και τι λέει μια πλευρά και τι απαντάει. Όχι μόνο περιβάλλον. Η ίδια γυναίκα έχει πει ότι διατηρούσαν ερωτική σχέση. Πολύ σωστά. Θα το δούμε. Αύγουστος του 2004 στην Πάρο, ο Δημήτρης Λιγνάδης ήρθε με το ανήλικο παιδί να με δει σε μια ερημική παραλία που ήμουν μαζί με τα ξαδέλφια μου και εκεί έκανε γυμνός μπάνιο μαζί με τον ανήλικο, ενώ τα ξαδέλφια μου έφυγαν γιατί δεν τους άρεσε το θέαμα. Εγώ έμεινα με μια φίλη και τότε κατάλαβα ότι τσακώθηκε ο Λιγνάδης με τον ανήλικο πάρα πολύ. Μετά από λίγο ο ανήλικος μου εκμυστηρεύθηκε ότι δεν είναι 19 ετών όπως τον παρουσίαζε ο Λιγνάδης, αλλά μόνο 16-17 ετών και πάει ακόμη σχολείο. Μετά από αυτό ένιωσα αποτροπιασμό. Στις αρχές του 2007 συναντηθήκαμε στο σπίτι του στην Επτανήσου. Όταν μπήκα είδα μέσα εκεί ένα ανήλικο αγόρι, κανονικά ντυμένο. Με πήρε αμέσως μέσα ο Λιγνάδης στο δωμάτιο όπου γδύθηκε και μου ζήτησε να κάνουμε έρωτα. Αλλά για να ολοκληρώσει έπρεπε να συμμετέχει και ο νεαρός που ήταν έξω στο σαλόνι. Εγώ του είπα ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο και αυτός μου απάντησε «κάτσε να ενημερώσω τον νεαρό». Βγήκε έξω γυμνός, δεν ξέρω τι είπε στον νεαρό και εντωμεταξύ εγώ ντύθηκα και έφυγα. Το 2016 μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι είναι ευτυχισμένος, καθώς δίπλα του έχει τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, τον οποίο μου έδωσε στο τηλέφωνο. Από τη φωνή του κατάλαβα ότι είναι ένα μικρό αγόρι, ανήλικο, περίπου 14-15 ετών. Σοκαρισμένη τον ρώτησε γιατί δεν είσαι με τους γονείς σου και τότε ο Λιγνάδης πήρε το ακουστικό από το χέρι του και μου είπε ποιο είναι το πρόβλημά σου. Τότε του είπα ότι είσαι παιδόφιλος και δεν θέλω καμία επαφή μαζί σου. Η δε γυναίκα μάρτυρας απλώς και μόνο εξιστόρισε την ατυχή και αιμονική προσπάθειά της ήδη από τα φοιτητικά της χρόνια και συγκεκριμένα από το έτος 2000 να συνάψει ερωτική σχέση μαζί μου, χωρίς ωστόσο να αντιληφθεί έστω και μία σεξουαλική επαφή μου με ή χωρίς συνένεση με έστω και ένα ανήλικο πρόσωπο. Πάμε
Μάλιστα. Επίσης, εδώ στηρίζεται ότι η γυναίκα δεν είδε ποτέ συνέβρεση. Ευτυχώς, γενικά, καταστρέφει την αξιοπιστία όλων των μαρτύρων. Είναι αυτό που είπαμε από την αρχή. Προσπαθεί να αποδομήσει όλους όσοι έχουν κάνει καταγγελίες και έχουν καταθέσει. Είχε αιμονή μαζί του, δηλαδή τον ήθελε πάρα πολύ. Ναι, ευτυχώς ο κόσμος καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Μάλιστα. Εύχομαι. Λοιπόν, παιδιά, θα το ελαφρύνουμε λίγο και μέχρι να πάμε στην Ευελπίδα που σε λίγο θα φτιάξω ο Αλέξης Κούγιας. Θέλω να δούμε τώρα πώς σχολίασαν η Ράδια Βίλα στον Αλέξη Κούγια. Επειδή το έβλεπα πραγματικά χθες το βράδυ, μίλαγα και με τον Χρήστο τον Ιβαλιώτη στο τηλέφωνο. Με πήρες και εμένα εκείνη την ώρα. Και γελούσα τόσο πολύ που έπεσα από τον καναπέ μου. Γιατί έκανε ένα υπέροχο βίντεο με το πώς ο κύριος Κούγιας. Το οποίο επικοινωνεί... να πούμε ότι είχε και οργή μέσα. Δεν ήταν πέρα από τη σάτυρα. Είχε και οργή και τοποθετήθηκαν τόσοι άλλοι. Πάντα το κάνουν. Και πάντα οι τοποθετήσεις, ειδικά του Αντώνη Κανάκη, είναι υποδειγματικές. Πάμε να το δούμε. Βέβαια, πάμε. Ποιον άλλον πιστεύετε ότι θα έπρεπε να είχε υπερασπιστεί ο Αλέξης Κούγιας? Και οι επιλογές είναι ο Χάνιμπα Λέκτερ, ο Βίγκαν, ο Τζάκο Αντεροφγάλτης, ο Ντάρθ Βέιντερ και ο Δρακουμέλ. Λέει ένας φίλος ότι ο Κούγιας, αν υπεράσπιζε τον Χάνιμπα Λέκτερ, θα έλεγε ότι είναι Βίγκαν προς υπεράσπιση. Και έχω να συμπληρώσω. Γιατί δεν είναι. Έλατε. Εγώ θα διαβάσει και θα είμαι αλεμονιά κάποτε. Και πάρα πολλά μηνύματα που μας δίνετε. Έχει ξεκινήσει τις τηλεοπτικές εμφανίσεις ασταμάτητα όμως. Ασταμάτητα. Κύριε, ότι είχε σχέση μαζί του, ενώ είχε παράλληλη σχέση με τον σύντροφο. Μα νοιάζει αυτό, κύριε Κούγια. Κύριε Κούγια, είδαμε πριν από λίγα λεπτά, με συγχωρείτε. Είδαμε την κατάσταση. Μιλάμε. Πρέπει να γυρίσει στο δικαστήριο, χάρηκα πολύ. Κύριε Κούγια, σας παρακαλώ, γιατί το κάνετε αυτό? Με ακούτε? Μου κλείνει το τηλέφωνο. Γνωρίζετε την προσωπικότητα αυτών που καταγγέλουν? Προφανώς και όχι, αλλά. Αυτή τη στιγμή. Δεν παίρνω καμία θέση. Εκπροσωπώ τη λογική άποψη. Δεν παίρνω θέση. Είναι 9 η ώρα. Θα τα ξανακούμε. Εκπροσωπώ. Τώρα έχουμε χρόνο. Να είστε καλά. Δώστε μου ένα λεπτό απλά να τελειώσω το συλλογισμό μου. Μου κλείσε το τηλέφωνο. Ναι, παρακαλώ, ποιος? Έλα, Νίδα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Ο Αλέξης Κούγιας είμαι. Εσάς σας έκλεισα το τηλέφωνο. Σας το κλείνω τώρα. Άντε, γεια! Με αφορμή τα τελευταία γεγονότα, στο τηλέφωνο έχουμε τον κύριο Κούγια που θέλει να σας μιλήσει. Δεν πήρα να σας μιλήσω. Πήρα να σας κλείσω το τηλέφωνο. Άντε. Γιατί διακόπτεται το γύρισμα? Εδώ Κούγιας. Πάλι εσείς, κύριε Κούγια, είμαι αυτό. Πρόσεχε πώς μιλάς, θα το κλείσω. Συγγνώμη, μας πήρατε τηλέφωνο για να το κλείσετε? Ντροπή σας. Τίποτα άλλο, το κλείνω. Άντε μου στα τσακίδια. Εδώ Αλέξης Κούγιας. Yeah. Δώσε μου τον Τόμι, τον Τζέρι. Yeah. Τι γίνεται, ρε, με δουλεύεις? Στο κλείνω. Okay. Δυστυχώς όμως, πραγματικά δεν θα το περίμενε κανείς ότι το 2021 και με όλα αυτά που συμβαίνουν θα ακούγαμε αυτό το χαρακτηρισμό επαγγελματίας ομοφιλόφιλη. Την ντροπή, Θεέ μου. Όπως επίσης στους ανθρώπους που φαίνεται να είναι τα θύματα αυτής της υπόθεσης, ξέρουμε πόσο άσχημο είναι το ότι βγαίνει ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή και προσπαθεί να σας απαξιώσει, να σας θίξει, να σας προσβάλλει, να όλο αυτό, να σας λασπώσει. Είναι πολύ άσχημο, αλλά μην δίνετε καμία σημασία. Κανένας δεν τα παίρνει σοβαρά αυτά τα πράγματα. Όπως τα λέει ο Αντώνης Κανάκης, κανένας δεν τον παίρνει σοβαρά, δεν τα παίρνει αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, φαντάζεσαι να παίρνει και στο Survivor και να υπερασπίζεται τον Άφησα Λαγκούδη? Το οποίο, εντάξει, αλλάζουμε, να αλλάξουμε λίγο το κλίμα. Δεν μου άρεσε και που οι συμπαίχτες δεν σηκώθηκαν επίσης, τέτοια. Επίσης, έχεις δίκιο, επίσης έβγαλε και μια αλαζονία, επιτρέψτε μου να πω. Πολύ σωστά. Εντάξει, η Ανθή γενικότερα έδειξε ένα χαρακτήρα τώρα, για να το πούμε και έτσι στα σοβαρά, ότι είναι ένας άνθρωπος που... Δεν με Survivor, ούτε με αποκλειστικότητες, αλλά θα πάω σε ομορφιές. Και θα πάω σε κάτι φανταστικό. Δεν μου τα στείλα νωρίτερα να τα δοκιμάσω, θα τα δοκιμάσω όλα σήμερα. Την προηγούμενη, πριν δύο μέρες, σας έδειξα τις κρέμες φανταστικές, τις αντιρρητηδικές που γίνεται πανικό στα φαρμακεία, τις κρέμες της Garden. Λοιπόν, η συγκεκριμένη εταιρεία με εξαιρετικά προϊόντα, υποαλλεργικά, τι να πω τώρα, γίνεται πανικός με τα συγκεκριμένα, έβγαλε και τις μάσκες. Γεια σου, Ιωάννα μου, Ιωάννα Λαμπροπούλου μαζί μας. Γεια σου και πάλι, Κατερίνα μου. Δεν ξέρεις πόσο λατρεύω τις μάσκες ομορφιάς. Και επειδή τώρα που καθόμαστε αρκετά σπίτι και με τις καραντίνες με τον κορονοϊό, είναι μια πολύ ωραία ιδέα για να κάνουμε πάμπερ και να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Και εδώ βλέπω ότι μου έχει φέρει τα πάντα. Για απολέπιση, βαθύ καθαρισμό, λίανση και σύσφυξη, βαθιά ενυδάτωση. Ιδανικά, ξέρεις, θέλω τώρα να ράξω εδώ και να τις δοκιμάζω τη μια μετά την άλλη. Όπως θέλεις, μπορούμε να τις δοκιμάσουμε. Πραγματικά είναι υπέροχες. Λοιπόν, έξι είναι, με συγχωρείτε. Ξεκινάω με αυτήν που είναι η μπλε βαθιά ενυδάτωση. Είναι για βαθιά ενυδάτωση. Είναι για τις επιδερμίδες που νιώθουν το δέρμα λίγο. Τους. Όπως θέλεις, να τη δοκιμάσεις. Φέρτε μου ρομάντυλα λίγο. Αν νιώθεις το δέρμα σου άτονο, θαμπό,
θα βάλεις αυτή τη μάσκα, θα την αφήσεις 15 με 20 λεπτά. Και μυρίζει τέλεια. Μετά την ξεβγάζουμε κανονικά και το δέρμα σου θα γίνει τόσο λαμπερό και ενυδατωμένο και φωτεινό. Αρχικά φαίνεται ότι έχει τέλεια υφή και μυρίζει εξαιρετικά. Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε στη ροζ. Η ροζ ποια είναι? Η ροζ είναι η γκλίτερ μάσκα μας. Τι είναι αυτό, θα τα γεμίσω. Φέρετε μου λεπτά, παιδιά μου. Καταρχάς να σου πω ότι βγαίνει και σε φακελάκι με δύο μονοδόσεις. Αλλά... Φέρετε, αγάπη μου. Έλα. Και σε φακελάκι με δύο μονοδόσεις, ναι, αλλά και σε συσκευασία των 75 ml. Α, θέλω να τη δοκιμάσεις, γιατί... Τώρα, παιδί μου, θα τα βάλω όλα εγώ. Αυτή η glitter mask τι κάνει, λοιπόν, έχει η ροζ? Μέσα glitter για να κάνει την περιποίησή μας πιο διασκεδαστική. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Και γιατί οι επιδερμίδες είναι αυτοί? Είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος, διότι λόγω των συστατικών της, αυτό που κάνει είναι για βαθιά ενυδάτωση και σύσφυξη. Κάνει αυτό το beautify effect, δηλαδή... Μπορούμε να το βάλουμε μέσα από πανενόλη, αλλιονικό νάτριο. Έχει πολύ ωραία μάνιχο προϊόντα μέσα. Μάνιχο τα σκουλέντα για να συσφίγγει τους σπόρους. Και βλέπεις, λέει, από τα πρώτα κιόλα 30 λεπτά το αποτέλεσμα. Βλέπεις, είναι πρόσωπο λαμπέρο. Τα γκλίτερ φεύγουν μετά με το που τη βγάλετε. Αλλά καταλαβαίνετε ότι στην αρχή βλέπεις κάτι πολύ εντυπωσιακό. Ανήκει στην κατηγορία peel off. Τη βάζουμε, περιμένουμε να στεγνώσει και στη συνέχεια την ξεφλουδίζουμε. Μπορώ να τι κάνω όλες σήμερα τη μία μετά την άλλη. Τρελαίνομαι. Πάμε στην άλλη την πορτοκαλί. Ποια είναι η πορτοκαλί? Η πορτοκαλί είναι θαύμα. Είναι ένα θαύμα, διότι το βάζεις, κοιμάσαι, δεν χρειάζεται να σε απασχολήσει να έχεις το νου σου να την βγάλεις, να την ξεβγάλεις. Όλη τη νύχτα ξυπνάς και κάνεις την προσευχή λοιπόν, σου. Overnight που... mask. Εγώ θέλω να σου πω ότι πολλές φορές χρησιμοποιώ, επειδή λόγω εκπομπής και λόγω πολύ μακιγιάζ και λόγω κούρασης και φώτα, ταλαιπωρείται πολύ το δέρμα μου. Πολλές φορές κοιμάμαι με overnight mask. Είναι εξαιρετικό. Αυτή βάζει το βράδυ, ξυπνάει το πρωί. Λοιπόν, τι έχει μέσα? Βασιλικό πολιτό, χαβιάρι, πανθενόλι, τροπικά φρούτα. Μπορεί να μπει και κάτω από τα ματάκια για να βοηθήσει πάρα πολύ με τους κύκλους και τα πρυξήματα. Αλλά η βασική της ιδιότητα είναι η λίανση των λεπτών γραμμών. Τι ωραία που τα λες. Αν δεν είχες εδώ τώρα, με έχεις πείσει να πάω σε ένα φαρμακείο. Μα είμαι ενθουσιασμένη. Και να τα αγοράσω όλα. Λοιπόν, πάμε σε μια αγαπημένη, γιατί εγώ είναι η peel-off mask. Οι μαύρες μάσκες για βαθύ καθαρισμό, οι οποίες βοηθάνε και στα δέρματα με ακμή, εξαφανίζουν οτιδήποτε μπορεί να μας ταλαιπωρεί. Είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί από τότε που κυκλοφόρησε είμαστε η νούμερο ένα μαύρη μάσκα στο φαρμακείο. Αυτή εδώ, 75 ml, τώρα βγήκε και σε φακελάκι. Θα τη δώσω στη μαϊρούλα μου. Τι ωραία. Έχει έλαιο μαύρου κίμινου, στυπτικό και αντιφλεγμονώδες συστατικό για να καταπολεμεί τα αίτια που προκαλούν τα σπυράκια. Άρα την κάνει ιδανική για λιπαρά δέρματα. Mm-hmm. Φυσικά μπορεί να τη βάλουν όλοι οι τύποι επιδερμίδα. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο, βλέπετε εδώ και την Detox, την πράσινη μάσκα, ότι η Garden δεν έχει δικό της e-shop. Θα κάνετε follow τη σελίδα της στο Instagram, αλλά θα τη βρείτε στα φαρμακεία. Και να πούμε ότι σήμερα μέσα από την εκπομπή μας δίνουμε, θα μπω και εγώ να κάνω like, 5 τυχερές θα κερδίσουν όλες τις Garden μάσκες. Detox αυτή που κρατάς έχει μέσα και κόκκους για απολέπιση και το διαμάντι ειδικά για την περιοχή των ματιών. Φυτικοί πολυσαχαρίτες, ένα σύμπλεγμα με πάρα πολλούς φυτικούς πολυσαχαρίτες. Το βάζουμε κάτω από τα μάτια, βοηθά υπέροχα στη λίανση των λεπτών Είσαι γραμμών. Είσαι φανταστική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ θα παίξω ιδανικά στο διάλειμμα με αυτές. Έχω πάρα πολλά μας για τη συνέχεια. Έχω και πολύ Survivor Garden. Ευχαριστούμε πολύ, Άννα μου. Είσαι εξαιρετική. Και εγώ ευχαριστώ. Πάμε σε διαφημισούλες. Σε λίγα λεπτά ξαναείμαστε μαζί σας. Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Επιστρέψαμε 12 ακριβώς και θα πάμε στο MasterChef. Τι γίνεται εκεί? Εκεί γίνεται, καταρχήν, μαγείρεψαν χθες για έναν πάρα πολύ καλό σκοπό, για τους άστεγους που φροντίζει ο Δήμος Αθηναίων. Μπράβο. Τώρα, τι αλλαγές έχουμε? Ο Αλέξανδρος, ο οποίος κέρδισε το τεστ δημιουργικότητας, αποφάσισε να αλλάξει αρχηγός στην ομάδα. Στη θέση του Ιωάννη έβαλε τον κολλητό του, τον Πάνο. Τελείωσε δηλαδή ο Ιωάννης από όλη αυτή την ιστορία. Συμπαθέστατος. Ο συμπαθέστατος κατά τα άλλα Ιωάννης. Και θέλουμε να πούμε ότι εδώ επιβεβαιωνόμαστε, το ευτυχείτε. Είχε μιλήσει για αυτό που θα δούμε στη συνέχεια. Ένα ζευγάρι. Εδώ θα δείτε το πρώτο φλερτ. Καλά, έχουμε δει κι άλλα. Καλά, δες τώρα αυτό και θα καταλάβεις. Για πάμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το πρώτο πλεονέκτημα. Έχεις το δικαίωμα ή να ανταλλάξεις παίκτη μεταξύ των ομάδων, έναν, ή
να αλλάξεις ρόλους σε ό,τι έχει να κάνει με τους αρχηγούς. Εδώ σαν να, μην το ξεχνάς. Παίρνω την απόφαση να αλλάξω τον αρχηγό και θα επιλέξω τον Πάνο για αρχηγό. Τον Πάνο. Τον Πάνο. Ο Πάνος θα είναι αρχηγός στην κόκκινη ομάδα αντί του Ιωάννη και η μπλε ομάδα παραμένει ως έχει. Δεν το περίμενα. Με θεωρεί καλό μαγειρά ο Αλέξανδρος και θέλει να δει και από μένα πράγματα. Οπότε γουστάρω πάρα πολύ και πάμε. Δεν με ενόχλησε που δεν είμαι πια αρχηγός. Ίσα-ίσα διώξε ένα μεγάλο βάρος από πάνω μου. Αυτό ήταν το πλανήτη. Καλά, είτε αιώνας είναι, το άλλος είναι, το ίδιο είναι. Για μένα είναι, πώς θα το πω, shit same. Η απόφαση του Αλέξανδρου είναι στρατηγικού χαρακτήρα. Σίγουρα. Όταν βλέπεις τον Παναγιώτη να τσακώνεται και με άτομα της ίδιας του της ομάδας, αν είναι στη θέση του Αλέξανδρου, σκεφτόμουν να, okay, θα βάλω τον Παναγιώτη για αρχηγό, τον οποίο δεν θα το σεβαστεί κανένας. Αυτή είναι έλθει. Έτσι, για να μην πάνε καλά. Αρχικά, να υποδεχτούμε τον σημερινό μας καλεσμένο, τον πρόεδρο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, ο κύριος Γρηγόρης Λέων. Μία από τις δομές μας, μάλλον, είναι το κέντρο σύντησης. Στο κέντρο σύντησης εμείς καθημερινά παράγουμε 1.200 μερίδες φαγητού. Έχει τύχει να ξαναμαγειρέψει στο παρελθόν εθελοντικά για ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη και μου θύμισε όλες αυτές τις στιγμές. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν θα κερδίσουμε, αν θα χάσουμε πραγματικά. Να τη κάνει εδώ, να βγάλουμε αυτό, να δώσουμε καλό χρώμα. Περίμενε να σου πω. Κοίτα πόσο χοιρινό έχεις. Είσαι καλά. Πολύ στον χρόνο. Μπρο, τα έχω στο μυαλό μου, γι' αυτό σου λέω. Ασχολείσαι εκεί, πιάσω το άλλο το κομμάτι. Πάρ' το πάνω σου. Έρχομαι. Άμα ήταν άλλος και δεν ήταν ο Διονύσης, θα του την είχα πει με άλλο τρόπο. Απλά δεν θέλω να τον εκθέσω και επειδή είμαστε φιλαράκια, θα του λέω την παιδιά σου, ήταν αυτό εκεί και ησυχά. Σκέφτομαι τον ράπτη αυτή τη στιγμή. Οπα, να τα. Δεν το πιστεύω. Δεν περίμενα ότι θα έλεγε κάτι τέτοιο. Σας ενοχλώ ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Δεν μας ενοχλείς καθόλου, κοριτσάρα μου. Τι κάνεις το βράδυ? Άμα κερδίσουμε, θα σε βγάλω ποτό. Κεράσι ποτό. Αυτά κάνετε 2,5 ώρες. Όχι. Τι λες, ρε, εσείς τι κάνατε 2,5 ώρες. Τώρα είναι αυτό ωραίο που ήρθες και μας λες. Ούτε τα μισά δεν θα έχεις κάνει. Μην προσβάλλεις. Εσύ ήρθες και πρόσωπο. Πήγαινε στο. Μία αγκαλιαζόμαστε, μία τρογόμαστε. Δεν είναι σωστό αυτό που είπε. Πράγματι βλέπω μια ομοιογένεια ουσιαστικά στο δικό σας πιάτο με το δικό μου πιάτο. Δηλαδή εμένα υπερτερεί σε κρέας. Ωραία. Το κουσκούς μου φαίνεται κάτι ξεχωριστό από τα υπόλοιπα. Όσον αφορά δε το πιάτο της κόκκινης ομάδας, το φρικασέ, νομίζω ήταν έτσι ένα εύχεστο πραγματικά φρικασέ. Εμείς αύριο να ενημερώσουμε για τη διαδικασία, γιατί έχουμε και τις δικές σας μέσα βαθμολογίες. Έχουμε και το διαγωνιστικό κομμάτι, κόκκινη και μπλε. Και βάσει αυτού που δοκιμάσαμε και συζητήσαμε, θα βρούμε ποια ομάδα θα είναι η νικήτρια αυτής της ομαδικής δοκιμασίας και ποια η χαμένη. Ναι, ο Γρηγόρης είναι με επεισόδιο, λέει. Μαγειρικό. Σε σχέση με το Big Brother. Δεν μ' άρεσε. Μ' αρέσει πιο πολύ το Big Brother. Όχι, αλλά έχει reality. Έχει πάρα πολύ reality και εκεί το ρίχνουν όλο το βάρος. Τουλάχιστον μαγείρεψαν για τους άστεγους. Γιατί όλο το υπόλοιπο παιχνίδι, συγγνώμη, αλλά είναι ξεκατίνιασμα. Είδατε αυτό που σας είπα. Ξεκινάνε οι έρωτες στα καμπανάκια εδώ. Είχατε μαγειρέψει κι εσείς το περσινό για τους άστεγους και τάγκαρες εσείς και το Σταυρί. Είχε κερδίσει λοιπόν στο τεστ δημιουργικότητας ο Διονύσης, οπότε ήταν ο πρώτος αρχηγός στην επόμενη ομαδική. Επέλεξε για αντίπαλο αρχηγό εμένα. Και έγινε αυτό το επικό τότε και τώρα που είστε έτοιμοι με τις ομάδες. Αλλάξτε θέση. Α, ναι, μπράβο, ξανά αλλάξτε. Και είχε κερδίσει η ομάδα δική μου. Ήταν πολύ ωραία στιγμή. Ήταν πολύ ωραία δοκιμασία, πραγματικά. Ήταν για πάγαμε το κρύο της αρκούδας. Στον γκάζι το κάναμε. Ναι, το κάναμε, ναι. Τότε μπορούσαν. Τώρα. Ναι. Ήταν πολύ ωραία δοκιμασία. Μάλιστα. Και πραγματικά. Για να το ξαναλέμε. Το φλερτ πώς το βλέπεις, το είδες, παρακολούθησες? Το παρακολούθησα λίγο. Εντάξει, οκ. Okay. Έλα, παιδιά.
να παντρευτείτε, να πάρετε το έπαθλο. Θα πούμε και μαγειρικό ντουέτο Μπέλος Μαρία. Είναι σίγουρο ότι αυτό θα συμβεί στη συνέχεια. Μάλλον αυτό το Μπέλος Μαρία του έχει επηρεάσει όλο. Ναι, και σου λέει να το κάνουμε κι εμείς. Αφού έπιασε. Μας πάρουνε πουθενά. Και λείπει και ο Νίκος να τον φέρουμε δίπλα στην Κατερίνα. Ναι, κρέμα. Τον άφησε στο σπίτι, έχει ρεπό. Έχει τον πάρει σήμερα που δεν γίνεται. Όχι, τον πάρει, δεν θα πάρει. Πάρει πεμένο. Α, ναι, συγγνώμη, εντάξει, ρώτησε παιδί. Να δω, στείλουμε χαιρετίσματα στη γυναίκα σου. Λοιπόν, σε πολύ λίγο να δούμε έναν άνθρωπο που δεν περιμέναμε έτσι ποτέ να δούμε στο MasterChef. Και μιλάω για τον διακεκριμένο ιατροδικαστή, Γρηγόρη Λέων, ο οποίος ήταν χθες στην αρχή της δοκιμασίας και θα τον έχουμε σε πολύ λίγα λεπτά για να μας δώσει και spoiler. Ναι, ναι. Α, ωραία. Βέβαια. Λοιπόν, τώρα, μέχρι να επιστρέψω στο MasterChef, πάω λίγο στην Έλενα, γιατί έχουμε μία συνέντευξη του Παναγιώτη Βασιλάκου. Κάντα τον Παναγιώτη Βασιλάκου κι εγώ από κοντά. Τον είδα και τα βιάστηκα. Είχε αρχίσει να έχει συναισθήματα για σένα. Το είπα, Γρηγόρη, το είπα πραγματικά και γέλασε και εκείνος και απαντάει κιόλας. Μας μιλάει για το νέο project, για το couple of the, για το Battle of the Couple, συγγνώμη, πρεμιέρα. Μας λέει πώς ακριβώς είναι, μας μιλάει για τον ανταγωνισμό, δηλαδή του λέω ότι υπάρχει Survivor, μου μιλάει. Μου λέει ποιον θα ήθελε να δει στη θέση του του χρόνου στο Bachelor, για την αγαπημένη του, την Νικολέτα. Τα έχουν φυσικά... ακόμα. Ακόμα μαζί. Ναι, παιδιά, δεν θα σας τα πω τώρα εγώ αυτά, τα λέει ο Παναγιώτης. Πάμε να το δούμε. Πώς σου έγινε η πρόταση και πώς το σκέφτηκες, πώς είπες το ναι, το είπες αμέσως? Εννοείται πως το είπα αμέσως. Νομίζω το σκέφτηκα 2 δευτερόλεπτα. Δεν το περίμενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ το κανάλι για την πρόταση που μου έκανε και είμαι εδώ να αποδείξω ότι μπορώ να σταθώ σε ένα τέτοιο project. Θέλω να σε ρωτήσω να μου πεις αν αγχώνεσαι για τα νούμερα. Εντάξει, πολύ λίγο να αγχώνομαι, αλλά δεν θα ξυπνήσω το πρωί να κοιτάξω το νούμερο αυτή τη στιγμή. Λίγο όλο αυτό το πράγμα με αγχώνει, αλλά νομίζω ότι είναι το άγχος το... δημιουργικό. Το δημιουργικό, ναι. Για τις διαφορές Survivor και Battle of the Couple, μιλήσαμε για στίβους μάχης. Είμαστε τελείως διαφορετικά project, τελείως διαφορετικά show. Τα ζευγάρια στην αρένα δεν μάχονται για την επιβίωσή τους. Ζουν σε μια υπερπολιτελή βίλα, έχουν τις ανέσεις τους, έχουν τα δωμάτια τους. Τρώνε. Αλλά παρόλα αυτά, οι δοκιμασίες είναι τελείως διαφορετικές από το Survivor. Είσαι ο πρώτος Bachelor στην Ελλάδα. Ποιον θα πρότεινες, ποιος θα μπορούσε να είναι ο αντικαταστάτης σου? Είναι κάτι που αυτή τη στιγμή, αλήθεια σου λέω, δεν το έχω σκεφτεί, γιατί έχω επικεντρωθεί πάρα πολύ στη μάχη των ζευγαριών. Αυτή είναι μια απόφαση του καναλιού. Σίγουρα θα κάνουν την καλύτερη επιλογή εκείνη. Σε έχουν στεναχωρέσει κάποια δημοσιεύματα που μπορεί να έχουν γράψει για σένα? Μπορεί να στεναχωρηθώ γιατί δεν με γνωρίζουν και γράφουν για μένα, αλλά μετά με δυναμώνουν. Υπάρχουν αστεία στιγμές, δηλαδή αυτό, ας πούμε, παιδί μου, το αρχίζω να νιώθω έντονα συναισθήματα για σένα. Να, τώρα χαμογελάς, ας πούμε. Σε έκανε να γελάσεις? Εννοείται. Οι γονείς σου τότε που ήταν τον Butler, πώς το ακούσαν όλο αυτό, και οι γονείς σου και εσύ? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είχα εκνευριστεί. Γιατί για μένα μπορούν να γράψουν ό,τι θέλουν. Ανθρώπινο. Αυτή τη στιγμή που εκτίθομαι, έκανα να γράψουν ό,τι θέλουν. Αλλά εντάξει, δεν είναι πολύ όμορφο να πιάνεις τους γονείς του οποιοδήποτε στο στόμα σου και να γράφεις διάφορα δημοσιεύματα. Παρ' όλα αυτά, οι γονείς μου το διαχειρίστηκαν εκείνοι με πιο πολύ χιούμορ από ό,τι εγώ. Αλήθεια, Και ειδικά η μητέρα μου. Με την Νικολέτα, φαντάζομαι, είστε ακόμα μαζί. Εννοείται. Γιατί με κοιτάξεις λίγο έτσι? Όχι, παιδί μου, γιατί έχω και πολλές φίλες που με ρωτήσανε. Δηλαδή, η ρώτα μου λέει, είναι μόνος του. Γιατί ενδιαφέρονται. Γιατί να μην ενδιαφέρονται τώρα, αυτή τη στιγμή είμαι βιασμένος, θα τους πεις. Να ευχηθώ καλή επιτυχία. Πότε είναι η πρεμιέρα? Η πρεμιέρα είναι την Πέμπτη στις 9 η ώρα. Ναι, θα τη δείτε την Νικολέτα, πολύ... φαντάζομαι. Θα έχω γυρίσματα εκείνη τη στιγμή. Α, πάρα πολύ ωραία, ναι. Θα είναι ένα πάρα πολύ δυνατό επεισόδιο. Και πιστεύω ότι από το πρώτο επεισόδιο η Ελλάδα θα ταυτιστεί με τα ζευγάρια. Όχι, όλα αυτά μίλησε πολύ ωραία. Θέλω να πω για τον Παναγιώτη, συγγνώμη, θέλω να με επιτρέψεις, γιατί τον έχω τρολάρει πολύ και εγώ και αρχίζω και έχω έντονα συναισθήματα για τον Παναγιώτη. Θέλω να πω ότι είναι μια εξαιρετική επιλογή. Και το πρώτο που κλήθηκε να κάνει τον Bachelor ήταν εξαιρετικός, γιατί μπήκε στη διαδικασία και ήταν άψογος και πιστεύω ότι και σε αυτό το project θα τα πάει τέλεια. Λοιπόν, θα σου πω κάτι για τον Βασιλάκο. Επειδή ο Βασιλάκος μετά από αυτό δεν έχει πολύ μιλήσει, δηλαδή είναι τώρα μια αποκλειστική συνέντευξη στην Έλληνα, έχει μιλήσει περιορισμένα και έχει κρατήσει και μια σιγή ηχθείο, το χειρίζεται πολύ καλά. Και να δείτε που σε λίγο καιρό θα ξεχάσουν τον Bachelor και όλα αυτά και θα τον δούμε να παρουσιάζει και εκπομπές, γιατί μίλησε και πολύ ωραία. Είναι καλό. Λοιπόν, τώρα εγώ πιστεύω ότι μετά έχουμε την Νικολέτα. Εντάξει, το παιδί δεν πάει να τα πει. Φαντάζομαι ότι όλο αυτό είναι ένα συμβόλαιο στημένο κτλ. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να απαντήσει. Εγώ λέω ότι πιστεύω, από εκεί πέρα
Ο ίδιος μόνο ξέρει και η Νικολέτα είναι. Ναι, καλά, και δεν υπάρχει λόγο. Είπε προς το παρόν όμως. Ε, στο παρόν. Έχω δωράκια τώρα εδώ εγώ. Φορέστε τα βραχιολάκια σας μπάτσε. Από τον Παναγιώτη είναι. Είναι από τον Παναγιώτη και από τον Άλφο. Ελάτε. Έτσι. Εγώ δεν θέλω. Δεν μου αρέσουν τα βραχιολάκια. Λοιπόν. Φορά μόνο κομποσκίνη. Λοιπόν, πάμε, φεύγουμε από τον Παναγιώτη. Ήρθε η ώρα σου, Γιάννη μου. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Σε αυτό περίμενα πόση ώρα. Γιατί εγώ το έχω ακούσει το τραγούδι, παιδιά. Μην σας λέω βλακίες. Εδώ και δύο μήνες και έχω πορωθεί με την Κύπρο. Το λέμε με το Θέμη πάνω ότι πιστεύουμε ότι η Κύπρος φέτος. Έλενα Τσακρινού. Με το El Diablo και την Έλενα Τσακρινού. Να σας πω λοιπόν ότι χτες με το που ανέβασα στο Instagram μου το τραγούδι, ένα μικρό κομμάτι, γιατί προς το παρόν όλοι οι Eurofans και μέχρι την Κυριακή θα το βλέπουν μόνο στην πλατφόρμα της Panic Music. Έχει γίνει πανικός, Γρηγόρη. Ωραία κοπέλα. Πρώτα με μένα. Να τα ακούσουμε και να το δούμε. Πάμε να τα ακούσουμε, πάμε να τα ακούσουμε. Give my heart to El Diablo, El Diablo. I gave it up because he tells me I'm his angel, I'm his angel. Tonight we're gonna burn in a party. We wire, that's fire, that's how we lose. Hard on the set of shot and the bodies. The taco, the Mali, yeah, that's my move. All this spicy melts my icy edges, baby, it's true. Tonight we're gonna burn in a party. It's heaven and hell with you. Mama, mama, sita, tell me what to do. Do la, lo, la, lo, la, I'm breaking the rules. Τσακρινού στην παρέα μας. Μπράβο, Ελένα μου! Καλή επιτυχία, κορίτσι μου. Καλή επιτυχία να σκίσεις πάρα πολύ. Τώρα το είδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας μιλά σήμερα. Είναι μια πολύ δυνατή μέρα για μένα. Ακόμη στροφή της φωνής μου, κάνω κάτι λάθος? Όχι, θα το φτιάξουμε. Θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, Ελένα μου, πες μου τις πρώτες, έτσι, τα πρώτα συναισθήματα και τις κριτικές που έχεις πάρει. Εγώ αυτό που είδα λίγο, δεν το είχα ακούσει, συγγνώμη, μου άρεσε πάρα πολύ. Και η σκηνική παρουσία μου άρεσε, επειδή εγώ κοιτάω και την εικόνα, μου άρεσε make-up, μαλλιά, styling πολύ. Θέλω να μου πεις, θα σου φάνηκε. Κοίτα, με το εγώ αυτό που είδα μου άρεσε. Τώρα από εκεί πέρα, ο Γιάννης και ο Θέμης, ο Μάλης, ξέρουν καλύτερα αν αυτό μπορεί να πάει καλά στη Eurovision. Εγώ μπορώ να σου πω για τη σκηνική είναι παρουσία. Είναι πεντάδα η Έλενα, παιδιά. Δηλαδή, make-up, μαλλιά, styling, φανταστικό. Πώς νιώθεις και τι σχόλια πήρες? Η αλήθεια είναι ότι νιώθω και πολύ αλλαγμένη με όλο αυτό που είδες και το ξανθό μαλλί, το καινούριο ύφος που έχει σχέση με το τραγούδι βέβαια, γιατί φτιάξαμε ένα κόνσεπτ ολοκένουριο. Νιώθω πολύ έτοιμη για το διαγωνισμό, έχουμε δουλέψει απίστευτα ήδη. Τα reactions του κόσμου ήταν κατερίνα απίστευτα, δηλαδή είχα 500 προσθήκες ιστορίας, ναι. Για να σου πω έτσι απλά. Εχθές βλέπω θετικά σχόλια μέχρι τώρα και περιμένω να δω τι θα γίνει, γιατί ακούω λοιπόν, το τραγούδι, τους αρέσει πολύ γενικά. Έχω τώρα πολλές απορίες να σου κάνω. Καταρχήν, πήραμε μία γεύση από το βίντεο κλιπ και θέλω να μου πεις αν κάτι τέτοιο θα δούμε και στη σκηνή της Eurovision. Διότι ξέρω πολύ καλά ότι το ετοιμάζετε από τώρα, γιατί πρέπει να έχετε έτοιμο και ένα βίντεο σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν γίνει ζωντανά στην Ολλανδία. Άρα το έχετε ήδη σχεδιάσει. Τι θα δούμε λοιπόν επί σκηνής? Πραγματικά έχουμε ήδη πάρα πολλά στο μυαλό μας για τη σκηνή, γιατί αυτό ήταν ένα δείγμα μόνο ότι το έχουμε να κάνουμε. Δουλέψαμε με την Τζέλη 2 εβδομάδες ασταμάτητα και το βίντεο κλιπ ήταν 16 ώρες χορογραφία. Άντε, οπότε καταλαβαίνετε γιατί θέλω. Είμαι προετοιμασμένη. Ποιος έκανε την χορογραφία, ποιος έκανε? Τζέλη. Πολύ ωραία. Που έχει κάνει την Ελένη Φουρέιρα. Είμαι Ελένη Φουρέιρα, πολύ περήφανη. Δοκιμασμένη. Δηλαδή, με έχει προπονήσει πραγματικά πολύ γι' αυτό. Με έχει βάλει σε ένα mood μαχήτριας. Το όχι αυτό. Κάνε μας μια μετάφραση του τραγουδιού. Σε τι αγγλικά ήταν, γιατί δεν άκουσα τίποτα. Έχει μία λέξη στα ισπανικά, El Diablo, ο διάβολος. Αλλά έχει ένα πολύ ιδιαίτερο μήνυμα που είναι ωραίο να μας πεις, Έλενα. Ωραία, ναι. Είναι και πολύ επίκαιρο. Οπότε όλο είναι ένα πάρτι στο μυαλό μας, ναι. Έτσι ξεκινάει το τραγούδι. Και γενικά έχει μέσα όλη αυτή τη δυναμική ενέργεια που ένας άνθρωπος θα αντιμετώπιζε μια σχέση με έναν πολύ δυνατό
να το πω, κακό εραστή, έτσι. Κακοποιητική. Δηλαδή, ναι, έτσι, μια ιδιαίτερη σχέση, κακοποιητική, μάλιστα. Κακοποιητική σχέση. Έναν El Diablo, ουσιαστικά έναν αναλύτη, να το πω και έτσι. Ναι. Μάλιστα. Είναι μια τέτοια περίεργη κατάσταση. Μου βγάζει μια πολύ ωραία άβρα το τραγούδι γενικά. Θέλω να πω κάτι γιατί ρωτάνε τηλεθεατές πού μπορεί να δουν το βίντεο κλιπ προς το παρόν μέσω της ιστοσελίδας της Panic Records. Panic Music. Ναι, Κατερίνα μου, και την Κυριακή θα ανέβει και official στο YouTube. Έλα να σου πω κάτι. Πιστεύω θα πάει πολύ καλά γιατί μου το είπε ο Γιάννης, που ξέρει ότι προβίζουν πάρα πολύ καλά. Είσαι πολύ καλό κορίτσι. Όλα αυτά τα χρόνια που είσαι στο χώρο, έτσι κρατάς πολύ χαμηλούς τόνους και έχεις μια πολύ ευγένεια στο χαρακτήρα σου, τα βήματά σου είναι πολύ προσεκτικά. Μου είσαι πάρα πολύ συμπαθής. Και πιστεύω ότι με την γλυκύτητά σου και τον αυθορμητισμό σου θα κερδίσει και πάρα πολύ. Συγγνώμη, είναι κοπέλα που είναι με το Mike. Ναι. Θέλω να σε συγχαρώ εγώ, γιατί δεν ξέρω από τραγούδια, για τη στάση σου και το γεγονός ότι στάθηκες δίπλα σε αυτό το παλικάρι. Respect. Μπράβο σου. Παιδιά, να είστε καλά και για αυτό το λόγο που το επισημαίνετε. Σας ευχαριστώ. Εντάξει, δεν θα μπορούσα να κάνω κι αλλιώς. Μην το λε. Έτσι είναι, έτσι είναι όπως θα λέει. Λοιπόν, Έλενα μου, σε ευχαριστούμε. Να σκίσεις, θα είμαστε δίπλα, σας στηρίξουμε και θα τα πούμε ξανά πολύ σύντομα. Είχαμε Έλενα Παπαρίζου, Ελένη Φουρέιρα, Έλενα Τσαγκρινού. Θυμήσου το έργο. Και Ελένη Βιτάλη. Και Ελένη Βιτάλη δεν πήγε. Όχι, στην Eurovision. Καλή επιτυχία στη Στεφανία επίσης, θέλω. Τέλεια. Ευχαριστούμε, Ελένα μου. Να είσαι καλά. Φιλάκια πολλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, και τώρα θα πάω ξανά στην Έλενα Πολυκάρπου. Ελένα μου, γιατί έχουμε πρόβες του Your Face Sounds Familiar αποκλειστικά. Πότε ξεκινάει? Τώρα, την Παρασκευή. Ωραία. Ο Σπύρος Κεραμίδας πήγε και συνάντησε την Κατερίνα Στικούδη, τον Κώστα Δόξο, τον Θανάση Αλεφρά, τον Κρατερό Κατσούλη και τον Λευτέρη Ελευθερίου. Και είπανε τα πάντα στο δικό μας το Σπύρο. Όλα. Για να δούμε. Αισθάνεστε που γυρνάτε σε ένα project που σας λάτρεψε ο κόσμος ακόμα μια φορά? Μου έχει λείψει πάρα πολύ να τραγουδήσω, για να σου είμαι ειλικρινής. Οπότε αυτό σκέφτομαι μόνο. Πόσο να γεμίζουν οι στιγμές, να λάβουν μες στο χρόνο. Πρόσφατα σας βλέπαμε να παρουσιάζετε το My Style Rocks. Από την νέα σεζόν, έχετε συζητήσει, ξέρουμε ότι θα γίνει νέος κύκλος. Αφού το ξέρετε ότι θα γίνει νέος κύκλος, θα μου πείτε εσείς τι και πώς. Πάρε με τηλέφωνο να με ενημερώσεις. γίνονται διάφορες συζητήσεις. Να ασχολούμαι για την Ελευθερία Ελευθερίου, που ξέρουμε ότι ήσταν φίλες, που είναι στο Survivor. Την αγαπώ πάρα πολύ την Ελευθερία. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Είναι ένας μαχητής, όχι μόνο στο παιχνίδι, αλλά και στη ζωή της. Και πιστεύω θα πάει καλά. Φαίνεται ότι περνάει δύσκολα, είναι λίγο απομονωμένη. Νομίζω ότι όλοι περνάνε δύσκολα. Είναι παιχνίδι επιβίωση. Έχω τα δυο μάτια σου, θάλασσα και ουρανό. Θα δούμε ακόμα καλύτερες μεταμφιέσεις από ό,τι σε έχουμε συνηθίσει. Θα σου πω την αλήθεια, έτσι. Ερχόμαστε όλοι πολύ αρπαγμένοι. Δηλαδή, δεν έχουμε τώρα καλλιτεχνίες, εδώ ήρθαμε τώρα να κάνουμε πάρτι. Εντάξει, αυτό. Πολύ αρπαγμένα, θα δείτε. Παραπάνω από αυτό που μπορείς να φανταστείς. Επειδή τρέχετε. Ναι. Αθλητής. Survivor. Α, ωραία. Έχει γίνει ποτέ κρούση? Θα γίνει? Όχι, δεν θα το ήθελα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αγώνισμα, μ' αρέσει πάρα πολύ η ομαδικότητα, μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν μ' αρέσει η ταλαιπωρία. Δεν θέλω να μετρώνω τα κουνούπια. Δεν θέλω. Που επιστρέφετε. Πολύ καλά. Εντάξει, πολύ ανταγωνιστικά, γιατί είναι τρομερή συμπαίχτηση φετινή. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά μέσα σε όλο αυτό που γίνεται, να ανθίσει η καλή πλευρά του επαγγελματός μας. Μου έλειψε να είμαι με αυτούς τους τρελούς εδώ, τους υπέροχους, να είμαι με αγαπημένους καλλιτέχνες και με συναδέλφους γενικότερα που νομίζω ότι θα περάσουμε πραγματικά πολύ όμορφα και δημιουργικά σε μια περίοδο που ο Θεός ξέρει πόσο το έχουμε ανάγκη από πολλές, όλες τις πλευρές. Δεν σας κάνω τον Άγιο, αμαρτήσα. Εμένα δεν μου έλειψε πάρα πολύ το Face, γιατί 7 χρόνια που αυτό το κενό ήμουν στο Θιβέτ. Οπότε δεν έβλεπα. Δεν έβλεπα. Εκεί πήγαινα. Και εκεί, εκεί δεν έχει και κορονοϊό. Εκεί ψηλά. Είναι παγωμένα όλα. Σωστό. Γι' αυτό. Και με το διαλογισμό και με την προσευχή επίσης το διώχνεις. Ναι, ναι. Και φεύγουν και όλα τα μικρόβια. Καταλάβατε. Τι έχουμε να δούμε? Όχι, αυτό είναι ένα μικρό δείγμα. Είναι άλλοι 8 τέτοιοι μέσα.
Είναι πολύ ψηλό το επίπεδο των καλλιτεχνών. Είναι η καλύτερη. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα είναι εξαιρετικό. Ο Παύλο που είναι τώρα σε αντίπαλο κανένα, αλλά λέμε την αλήθεια. Έχω μάθει για την Μαρία Μπεκατόρ. Φοράει κάτι πάρα πολύ αποκαλυπτικό, να ξέρετε. Άντε, βεβαίω. Φίλια Κρυσταφιώτη, εγώ τα λέω. Πάρα πολύ όμορφη. Είναι πολύ σεξι. Πρώτη φορά θα δείτε τη Μαρία Μπεκατόρ τόσο σεξι. Ναι, και κάτι που δεν είχαμε δει. Θα το δούμε. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, πολύ, πολύ ωραία, πολύ διάφανο αυτό που φοράει, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Λοιπόν, και να πούμε στην Κατερίνα Στικούφ ότι μάλλον είναι κάτι για τα ραμπάνκο, φανταστείς. Α, το σε ευχάριστα νέα θα τη μεταφέρουμε. Κατερίνα εδώ έχει ευχάριστα. Αν μας βλέπεις, Κατερίνα. Ήθελε η Κατερίνα να το ξανακάνει. Μα γιατί να μην θέλει να το ξανακάνει. Ξέρω, μπορεί να έχει στο μυαλό της κάτι άλλο για το χρονικό πέλε. Αυτή η εκπομπή έχει περονόσπορο, δεν έχει στεριώσει μια παρουσιάστρια. Μπορεί να θέλει να τις αλλάζουν. Ναι, μωρέ, να μην μένει. Μία η Αραβανή, μετά η Σπυροπούλου, ναι, δίκιο έχετε. Να σε καλά, Ιωάννη. Σε ευχαριστώ, αγόρι μου. Να σου πω κάτι. Να, για λέω να ανοίξω τις γραμμές. Ναι. Εγώ νόμιζα θα πεις να πάω να αλλάξω ρούχα. Και όχι, όχι, μου πάει πολύ, γιατί δείχνει του εδώ το σημείο με εδώ είμαι γυμνασμένη, εδώ και κάτω δεν είμαι. Οπότε Χριστός δείχνει το ωραίο μου σημείο. Λοιπόν, μόνο σε, εδώ μόνο είμαι γυμνασμένη. Εγώ έχω κοίτα, πάρει αυτό το σημείο. Πουθενά άλλο, όλα τα άλλα έχουν πάρει την Κατιούσα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά ξανά είμαστε μαζί σας. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. Μα ό,τι κι αν κάνω πέφτει πάντα στο κενό. Ο φίλος μας ο Ράμος. Λοιπόν, γεια σου Τζορτζελίτσα μου. Γεια σου, εγώ χορεύω, ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Χορεύεις, έχουμε και την κυρία Μάρα στην παρέα μας. Γεια σας κυρία Μάρα μου, τι κάνετε? Γεια σας, καλημέρα. Πολύ όμορφη είστε τα πράσινά σας. Και θα ακούσουμε τη φίλη μας την Μαρία. Είναι η κυρία Μαρία, είναι 47 ετών. Πολύ ιδιαίτερη ιστορία με έχουν ενημερώσει. Παρακαλώ, γεια σας κυρία Μαρία, τι κάνετε? Καλημέρα σε όλους σας. Καλησπέρα, σας ακούμε. Πώς είστε όλοι καλά? Εμείς καλά, λέμε δόξα το Θεό. Από υγεία όλα καλά. Να είστε πάντα καλά. Λοιπόν, θα σας πω και εγώ αυτό που μου συνέβη μερικά χρόνια πριν και ακόμα δεν μπορεί να φύγει από μέσα μου, ούτε η οργή, ούτε ο φόβος, ούτε η αγανάκτηση, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Είχα δημιουργήσει μια σχέση με κάποιον κύριο αρκετά χρόνια, ο οποίος το μισό καιρό περνούσε εδώ που μένουμε, γιατί ήμασταν από το ίδιο μέρος, και το μισό καιρό το περνούσε στην Αθήνα. Διαβάζω στον τίτλο, προφανώς το έχετε πει στους συνεργάτες μας, ότι μένετε στη Μυτιλίνη. Ναι, μένω στη Μυτιλίνη. Μάλιστα. Λοιπόν, πήγαινε εγώ όταν Αθήνα. Δεν μου ζήτησε ποτέ να πάω μαζί του, καλά τα πηγαίναμε, δεν είχα τίποτα υποψιαστεί κτλ. Κάποια στιγμή παίρνω ένα τηλέφωνο από μια άλλη κοπέλα και μου λέει, το γνωρίζεις τον Τάδε? Φυσικά και το γνωρίζω, είμαστε μαζί τόσο καιρό, μα είναι και με μένα τόσο καιρό μαζί. Συνεννοηθήκαμε λοιπόν, όταν ήρθε εκείνος εδώ, να με πάρει η κοπέλα τηλέφωνο στο σπίτι, όπως και έγινε. Με πήρε τηλέφωνο, του λέω, σε ζητάνε στο τηλέφωνο, έλα να μιλήσεις. Ποιος είναι, μου δεν ξέρω. Και φυσικά αποκαλύφθηκαν όλα. Χωρίσαμε. Εγώ κατέρευσα. Έπαθα σοβαρή κατάθλιψη και νευρική ανορυξία. Σε σημείο να μην θέλω να βλέπω κανένα, να είμαι κάτω από ένα πάπλωμα, να τρώω μισό μακαρόνι και να το βγάζω. Είχα χάσει πάρα πολλά κιλά, είχα κλειστεί στο σπίτι μου, δεν έβλεπα κανέναν. Η μόνη συγγενής μου εδώ πέρα ήταν η ξαδέρφη μου. Πρώτη μου ξαδέρφη. Όταν λοιπόν με παίρνανε τηλέφωνο και βλέπανε ότι δεν απαντούσα, κάποια στιγμή περάσαν από το σπίτι και με βρήκαν στα κακά μου τα χάλια. Πήγαμε στην ψυχίατρο. Η ψυχίατρος, εκτός από την φαρμακευτική αγωγή που μου έδωσε, είπε ότι δεν έπρεπε να μείνω μόνη μου. Ναι. Έπρεπε κάποιος να είναι δίπλα μου. Ναι. Τότε η ξαδέρφη μου λέει να έρθει στο σπίτι μας. Να σε φιλοξενήσουμε εμείς. Γιατί η ξαδέρφη μου είχαμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Μα πάρα πολύ καλές σχέσεις, σχεδόν σαν αδερφές. Ναι. Πήγα λοιπόν στο σπίτι του, ήταν και το εγγόνι της εκεί πέρα. Προσπαθούσε
δεν μπορώ να πω, να κάνει τα πάντα για να με ενθαρρύνει, να μου πει ότι δεν ήταν σωστός άνθρωπος, ότι σε κορόιδευε, αλλά τέλος πάντων δεν μπορούσαν να φύγουν από μια στιγμή στην άλλη τα συναισθήματα που υπήρχαν για εκείνον. Και ήταν και όλη αυτή η κατάσταση που σας λέω, η ψυχολογική. Πέρασε ο καιρός, έφτασε το καλοκαίρι και πήγαμε στο εξοχικό τους. Παραθαλάσσια. Εγώ, στην ίδια κατάσταση, το μόνο που με χαροποιούσε κάπως ήταν η θάλασσα, τα εγγόνια που έπαιζα μαζί τους τα παιδιά και έτσι ξεχνιόμουν λίγο. Ναι. Αυτό κάπως με παρηγορούσε. Ένα μεσημέρι, μετά το μπάνιο στη θάλασσα και όταν επιστρέψαμε σπίτι, η ξαδέρφη μου πήγε στο λουτρό να πλύνει τον γονάκι της. Ναι. Στο καθιστικό ήμασταν εγώ και ο άντρας της, ο ξάδερφός μου. Ναι. Ο άντρας της ξαδέρφης μου, της πρώτης μου ξαδέρφης μου. Ξέρανε από τότε που γεννήθηκα. Mm-hmm. Ξαφνικά κατέβασε το εσώρουχό του, το παντελόνι του, και μου ψιθύρισε από απόσταση πολύ μικρή. «Έλα, έλα να μ' αγγίξεις, σε θέλω τρελά». Oh. Πάγωσα. Άνοιξε γη κάτω από τα πόδια μου. Λες και με περλούσανε με ασβέστη. Ήταν το μοναδικό πράγμα που δεν περίμενα ποτέ, ειδικά από αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος θεωρείται στη Μυτιλήνη κύριος. Και λόγω της δουλειάς του. Mm. Και... μπορείς να πεις το επάγγελμά του. Ναι, καθηγητής ήτανε. Μάλιστα. Ah. Από τους πολύ καλούς καθηγητές, φιλόλογος. Mm. Και είχε ένα αλφα όνομα. Και άνευ υποψίας. Και έχει. Και άνευ υποψίας. Η ηλικία του τότε ήταν 67 χρονών. Όπως σας είπα, ανοίξει κάτω από τα πόδια μου. Δεν μπορούσα να κουνηθώ, δεν μπορούσα να βγάλω άχνα. Δεν πίστευα αυτό που έβλεπα. Με πλησίασε, ένιωσα τα χνότα του στο στόμα του, μ' άρπαξε σφιχτά στην αγκαλιά του βία. Όταν συνειδητοποίησα το τι συνέβαινε, γιατί εκεί μέχρι εκείνη την ώρα δεν μπορούσα να αντιδράσω, είχα παγώσει ολόκληρη, το έδωσα μια σπροξιά και του λέω, καλά, σαν δεν τρέπεσαι. Ξέρετε τι μου είπε. Δεν θα μπορέσεις να πεις τίποτα και δεν θα πεις, και γιατί κανείς δεν θα σε πιστέψει, διότι παίρνεις αντικαταθλιπτικά. Άκου να δεις. Αυτό και το άλλο θήτου. Όπω. Σας το λέω και μέχρι τώρα πνίγομαι. Γιατί, κορίτσι μου, πνίγεσαι. Πνίγομαι για την αγανάκτηση, Γρηγόρη. Γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος από τη στιγμή που έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας ή ένας άνθρωπος που κάποια στιγμή στη ζωή του θα πάρει κάποια αντικαταθλιπτικά ότι είναι τρελός και δεν τον πιστεύουν οι άλλοι. Τα αντικαταθλιπτικά χορηγούνται και σε πιο απλές περιπτώσεις και για πολλούς λόγους και για ορμόνες ακόμα. Θέλω να ολοκληρώσεις λίγο την ιστορία σου για να δώσουμε το λόγο στην κυρία Μάρα. Μισό λεπτό, Κατερίνα, βγήκα στην αυλή κάτω. Έφυγα από το σπίτι της την ίδια μέρα. Το βράδυ ήρθα στο δικό μου για να με ξαναπάω. Η ξαδέρφη μου δεν ήξερε τίποτα. Μα δεν πω τι να έλεγε στην ξαδέρφη μου. Δεν θα με πίστευε ούτε εκείνη. Τρομοκρατημένη. Λέω, δεν πρόκειται να έρθω, θα μείνω εδώ. Άρχισε να με παίρνει τηλέφωνο από το κινητό του. Oh. Ευτυχώς την ίδια περίοδο ήρθε μια κολλητή μου από την Κρήτη. Με είδε τα χάλια που ήμουν, της είπα την ιστορία, μου λέει τίποτα, εδώ μαζί θα καθίσουμε, θα είμαστε μαζί, θα σε βοηθήσω εγώ. Έπαιρνε λοιπόν αυτό συνέχεια τηλέφωνο από το κινητό του, πράγμα που δεν το είχε κάνει ποτέ μέχρι τότε, και από το κινητό της ξαδέρφης μου, για να δώσει προφανώς την εντύπωση ότι ξέρεις, εγώ παίρνω την ξαδέρφη σου, αλλά δεν απαντάει. Και το ποτέ έρθει η ξαδέρφη που να μου πει, έλα εδώ ρε, τόσο καιρό ζήσαμε στο σπίτι, γιατί εξαφανίστηκες, γιατί τέτοια συμπεριφορά από τη μια στιγμή στην άλλη, διαφορετικά θα της το έλεγα. Παρόλο που πάλι δεν θα με πιστεύανε. Λοιπόν, υπάρχει, το αποτέλεσμα είναι ότι τόσο καιρό τώρα η ξαδέρφη μου διαδίδει παντού και στην αδερφή της και παντού και σε γνωστούς και φίλους και σε μένα ότι είχα φέρθηκα αχάριστα. Ναι. Απέναντί τους, γιατί με είχαν στο σπίτι τους τόσο καιρό. Και δεν έχω τώρα καμιά επικοινωνία και εγώ παίρνω κάποιες φορές τηλέφωνο για χρόνια πολλά και τα λοιπά. Αλλά μέχρι εκεί. Και η απάντησή της κάποια στιγμή ήταν ότι και εμείς δεν μπορούμε άλλη φορά να βοηθήσουμε τίποτα, γιατί έχουμε και τις δικές μας τις δουλειές και τη δική μας τη ζωή. Ναι, και... Ωραία, οπότε απομακρυνθήκαμε.
Εμένα με πονάει το γεγονός ότι δεν έχω την καλή σχέση με την ξεδέρφη μου. Αλλά ακόμη περισσότερο με πονάει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα τιμωρηθεί ποτέ. Ναι. Και πλήγομαι και σωπαίνω και δεν μπορώ, προσπαθώ να το διαχειριστώ μόνη, γιατί όταν μου έρχεται στο μυαλό μου αυτό το πράγμα, μου έρχεται, τι να σας πω, πέφτει η γη κάτω. Μάλιστα. Και είναι, σας λέω, ότι κυκλοφορεί κυριός. Εσύ αυτή τη στιγμή, γιατί μας παρακάλεσες να πούμε και από πού είσαι, το όνομά σου είναι το πραγματικό. Όντως λέγεται Μαρία. Τον έχει φωτογραφίσει. Είσαι όντως από τη Μυτιλίνη. Ναι. Δεν μας ζήτησες να αλλάξουμε κάτι. Για ποιο λόγο? Όχι, δεν ζήτησες να αλλάξει τίποτα. Αποφάσισες να πεις αυτή την ιστορία δημόσια? Αποφάσισα να πω αυτή την ιστορία δημόσια, γιατί δεν μπορώ πια. Πνιγόμουν. Και όλα αυτά που ακούω και γίνονται το τελευταίο καιρό, λέω δεν μπορώ, δεν γίνεται. Να αρχίσουν οι γυναίκες να μιλάνε. Εγώ δεν τόλμησα, γιατί σας είπα, το άλλο θύ τους ήταν αυτό. Έτσι. Ότι είσαι τρελή. Παιδιά, θέλω να σας πω κάτι, Μαρία, με συγχωρείτε, σε διακόπτω. Και είσαι τρελή. Δεν άκουσα, είναι κανένας τρελός. Το θέμα τρελός των φαρμάκων είναι ιατρικό, αλλά θέλω να σου πω κάτι. Τις τελευταίες μέρες, με όλα αυτά που γίνονται, έχουν έρθει στην εκπομπή μας και σε προσωπικά μας mail πάρα πολλά mail. Κυρίες που θέλουν να βγουν και τηλεφωνικά, να πούνε και αγόρια πολλά τις δικές τους ιστορίες που είναι αντίστοιχες. Κάποιοι με την ανωνυμία τους. Και αυτή τη στιγμή που είναι η Μαρία στη γραμμή, έχουμε πάρα πολλές κυρίες που θέλουν να μιλήσουν. Θα σου πω κάτι. Εγώ θέλω άλλο, πρώτα να δώσω το λόγο στην κυρία Μάρα, όμως, αν με επιτρέπετε, πριν υποδεχτώ οποιαδήποτε κυρία. Μπορώ να πω κάτι άλλο, σε παρακαλώ. Ναι. Μπορώ να πω και κάτι άλλο. Ναι. Για να δείτε δηλαδή τι συμβαίνει στην κλίκα αυτή. Όταν δούλευα, γιατί ήμουν ένστολη και τώρα έχω πάρει σύνταξη, είχα σεξουαλική παρενόχληση από συνάδελφό μου. Το είπα στους ανωτέρους μου. Ξέρετε ποια ήταν η απάντησή τους? Έχεις αποδείξεις? Και ρωτάω, δηλαδή τι αποδείξεις πρέπει να έχω? Να τραβάω με κινητό ή να έχω σπέρμα πάνω μου για να γίνει DNA? Ναι. Δηλαδή είναι μια, κάτι ερωτήσεις που κάτι κάνουν, τραγικά, αν έχουν αποδείξεις. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Εγώ μετατέθηκα σε πιο... Δυσμενής μετάθεση. Ναι. Δεν ήταν, κυρία ήταν Μάρα στο μου. Χώρο μου, μετατέθηκα σε άλλη θέση από αυτή που είχα, υποδιέστερη. Θέλω να ακούσω την κυρία Μάρα πάνω σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, με συγχωρείτε, αλλά θέλω να ακούσω την τοποθέτησή της. Το φανταζόμουν, Κατερίνα και παιδιά, ότι θα πάρει θάρρος και αρκετός κόσμος να πει την ιστορία του. Γιατί αυτά που βλέπουμε στη τηλεοράση στις τελευταίες μέρες αφορά τη showbiz, είναι άνθρωποι που τους ξέρουμε. Ναι. Το μεγάλο το πρόβλημα υπάρχει στον κοσμάκι. Σωστό. Εδώ, παιδιά, δούλευα. Να βγαίνει ο κόσμος και να μιλάει. Χρόνια, ναι. Δούλευα 13 χρόνια στον Πέδων. Στο δεύτερο όροφο υπήρχε ένα τμήμα που λέγονταν κακοποίηση της παραμέλησης. Και υπάρχουν θλιβερές στατιστικές. Ιστορίες. Ναι. Παραδείγματος χάρη, όλες οι κακοποιήσεις, σεξουαλικές κακοποιήσεις, γίνονται μέσα στις οικογένειες. Και δυστυχώς πολλές από αυτές αφορούσαν, τουλάχιστον στα χρόνια που ήμουν εγώ εκεί, παιδιά που είχαν διανοητικές καθυστερήσεις. Κυρία Μάρα, να σας διακόψω, γιατί πήρα ένα τέτοιο που λέτε μέσα στην οικογένεια μήνυμα. Με όλα αυτά που γίνονται, μου έγραψε μια κυρία, μου λέει: Γρηγόρη, είμαι 50 χρονών, έχω μία κόρη 8 χρονών, δεν έχω μιλήσει ποτέ, αλλά φοβάμαι, γιατί εγώ κακοποιήθηκα στα 8 μου χρόνια από τον παππού μου. Μου έγραφε, το λέω και ανατριχιάζω. Να μην το πει, Γρηγόρη. Ο κόσμος πρέπει να αρχίσει να μιλάει πια. Υπάρχει πάρα πολύ σαπίλα που τη σκεπάζουν, βάζουν τα σκουπίδια κάτω από το χαλί, διότι φοβόνται, διότι ντρέπονται. Αλλά αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποια στιγμή. Και μπράβο σε αυτό το κορίτσι που βγήκε να μιλήσει. Τώρα, όσον αφορά τον 67 ετών κύριο φιλόλογο, Μαρία μου, δεν θα ήταν η πρώτη φορά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξαφνικά μπουκάρουν στην κρεβατοκάμαρά σου νύχτα και σου βουλώνουν το στόμα και σου δένουν τα χέρια. Είναι μια συμπεριφορά επαναλαμβανόμενη σε αυτούς. Προφανώς και οι μαθήτριές του στο λύκειο, στο γυμνάσιο που ήταν, θα έχουν πράγματα να πούν. Δεν ξέρω, κυρία Μάρα μου, γιατί σας λέω ότι μέχρι τότε είτε και συνεχίζει να είναι ο κύριος στο μέρος που βρίσκομαι. Ναι. Μέχρι να γίνει η αποκάλυψη. Ποτέ με συγχωρείτε, διακόπτω. Είναι μια κυρία που θέλει να σου μιλήσει στη γραμμή. Είναι η κυρία Ελένη, που έχει και αυτή μια απίστευτη ιστορία, γιατί μίλησες πριν για την παρενόχληση στο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά υπάρχει και στον εργασιακό χώρο. Ναι. Και νομίζω αυτή η κατηγορία ανήκει. Να ακούσουμε και την κυρία Ελένη. Γεια σας, κυρία Ελένη. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας, γεια σας. Χαίρομαι γιατί σας βλέπω κάθε μέρα. Να είστε καλά κι εμείς. Είστε συντροφιά μου το πρωί. Πραγματικά είναι δύσκολο αυτή η κατάσταση όλη, γιατί σας ακούω τώρα και εγώ επειδή δούλευα σε ναυτιλιακή εταιρεία, όταν ήμουν 32 ετών, δέχτηκα ακριβώς το ίδιο πράγμα από τον διευθυντή μου, γιατί ήμουν ιδιαίτερα γραμματέας του, και αντέδρασα βέβαια. Πάρα πολύ καιρό το έκανε, συνέχεια. Αναγκάστηκα να μιλήσω στο πιο πάνω διευθυντή μου. Μου είπε ότι είναι η φαντασία μου. Του είπα ότι δεν είναι φαντασία μου, ότι ήμουν αρκετά μεγάλη να καταλάβω τι συμβαίνει. Είχα δύο παιδιά, ήμουν παντρεμένη, ήξερε τον σύζυγό μου, ήξεραν τα παιδιά μου, είχαμε οικογενειακές σχέσεις. Ο κύριος συνέχιζε να με ενοχλεί συνεχώς. Στην αρχή ήταν και πάρα πολύ η άσχημη η συμπεριφορά του, μετά ήταν και ακόμα χειρότερη, έβριζε, φώναζε. Αναγκάστηκα να παραιτηθώ, βέβαια, και να φύγω, διότι ναι, δεν βγάζεις άκρη από αυτή την ιστορία, διότι έτσι σε θεωρούν ότι λες ψέματα. Έτσι. Δηλαδή, δίκιο έχει ο διευθυντής, δίκιο έχει ο... Είχατε μιλήσει σε κάποιον. Αυτός που έχει την εξουσία. Τι θέση, Μάρα. Είχατε μιλήσει σε κάποιον τότε, είχατε απευθυνθεί κάποιον. Ναι, μίλησα. Πήγα στον διευθυντή μου και μίλησα. Όχι, από την οικογένειά σας, στον πλήρη. Ναι, το είπα στον σύζυγό μου. Το είπα στον σύζυγό μου και μου είπε, κάνε αυτό που νομίζεις αρκετά μεγάλη. Διαχειρίσου το, αν δεν μπορεί να διαχειριστεί, σήκω και φύγε. Ναι. Καταγγελία δεν, δεν μπορούσατε να κάνετε στον επόπτη εργασίας. Αφού πήγα στον διευθυντή μου και δεν με πείστε. Άλλο διευθυντής, τις περισσότερες φορές, τις περισσότερες ιστορίες καλύπτουν οι διευθυντές της καταστάσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά, κυρία Τζορτζέλα μου, τα οποία όμως δεν, σου λέει φταίς εσύ ή φταίει η κοπέλα. Εννοείται. Εννοείται ότι ο διευθυντής πάντα θα μείνει και θα φύγει ο υπάλληλος. Έτσι γίνεται. Και έτσι είναι, παιδιά. Και ένα μεγάλο ποσοστό δεν μιλάει επειδή θεωρεί ότι θα βγει φταίχνη. Είναι στο πάρα πολλά, Κατερίνα. Πάρα δυστυχώς πολλά με πιέζει ο χρόνος. Γίνεται χαμός. Πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τις δύο. Και αυτό που κρατάμε το σημερινό και αυτό που η κυρία Μάρα που είναι πολύ σημαντικό, μιλήστε καθημερινά. Δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται σε mail. Έχω σήμερα λάβει πόσα mail και ένα από αγόρι μικρή ηλικία που με έχει ταράξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Μάρα μου, τα λέμε αύριο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Α, τώρα θα πάω, μάλιστα. Λοιπόν, σηκώνομαι και πάω στον καναπέ όπου έχω μαζί μου τον Γιώργο Αδάμη, που είναι εκπρόσωπος των DNA Centers. Γεια σας, τι κάνετε? Πόσο χαρούμενος είμαι που εκπροσωπώ τα DNA Centers για πρώτη φορά στην εκπομπή σας. Πολύ ωραία. Χαίρομαι πολύ και θα μας μιλήσετε για την αυθεντική κρυολιπόληση που έχετε στα DNA Centers. Θα μιλήσουμε για πάρα πολύ ωραία θέματα σήμερα. Νομίζω ότι είμαστε σε μια κατάσταση που όλοι χρειαζόμαστε μια ψυχολογική ανάταξη. Χρειαζόμαστε να απαλλαγούμε από το τοπικό πάχος. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε στα DNA Centers με την αυθεντική κρυολιπόληση. Έχετε πολύ καλό μηχάνημα κρυολιπόλησης. Θέλω να μου πείτε πώς λειτουργεί και για ποιες περιοχές ενδείκνεται. Πριν σας πω πώς λειτουργεί, επειδή έχουμε έρθει με πάρα πολύ ωραία διάθεση, θέλω να πω ότι όσοι καλέσουν στο 210-82-12-100 για Σύνταγμα Πατησιών Κηφισιά και στο 2310-25.000 για τη Θεσσαλονίκη, μπορούν να αποκτήσουν την αυθεντική κρυολιπόληση του DNA Centers σε προνομιακή τιμή, την οποία θα τη δούμε σε λίγο στο spot. Θέλω να σας πω ότι αρχικά, λόγω της καραντίνας, η ψυχολογία μας δεν είναι μόνο αυτή που έχει πέσει. Το σώμα μας, το φαγητό μάλλον είναι η μόνη μας διέξοδος. Οπότε οι δραστηριότητες είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για το μηχάνημα. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για το μηχάνημα κρυολιπόλησης, το οποίο είναι μη επεμβατικό και ανέμακτο. Χωρίς πόνο, χωρίς σημάδια. Το αποτέλεσμα είναι μόνιμο για 60 λεπτά στους μείον 5 βαθμούς Κελσίου. Με κεφαλές ελεγχόμενου ψύχους, έχουμε ένα μόνιμο αποτέλεσμα. Σε ποιες περιοχές μπορούμε να το κάνουμε, γιατί ξέρετε ότι μπορούν να το κάνουν και άντρες και γυναίκες. Είναι και για άντρες και γυναίκες, φυσικά. Να πούμε ότι στη διάρκεια της καραντίνας έγιναν πάνω από 450.000 συνεδρίες κρυολιπόλησης. Άρα, φανταστείτε πόσο αξιόπιστο είναι. Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στην κοιλιά, στα μπράτσα, στους μυρούς. Και στα μπράτσα, που είναι μια πολύ δύσκολη περιοχή και ειδικά για τις γυναίκες. Με πόσες συνεδρίες, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, μια κυρία μπορεί να θέλει να χάσει από αυτό εδώ το σημείο, από μπορεί να δει αποτέλεσμα. Από την πρώτη κιόλας συνεδρία έχουμε απώλεια μέχρι και 40% του επιφανειακού λίπους και μπορούμε να χάσουμε 4-6 πόντους. Είναι στοίχημα προσωπικό των DNA Centers αμέσως μετά την εφαρμογή της κρυολιπόλησης να μπορέσουμε να μπούμε σε ρούχο μικρότερο. Κάτι που μέχρι τώρα ήταν απογορευτικό. 2-10-82-12-100. Να πούμε και το τηλέφωνο της Θεσσαλονίκης. Είναι 2310-25.000 για τη Θεσσαλονίκη και στο 2-10-82-12-100 για Σύνταγμα Πατησιών και Κηφισιά στα ιατρία μας. Κατοχυρώνεται την προνομιακή τιμή μόνο για τους τηλεθεατές της εκπομπής. Α, έχετε μια ιδιαίτερη τιμή για σήμερα. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Και πιστεύεις ότι, δηλαδή, πιστεύετε ότι αν το πρόβλημα είναι μικρό, μπορεί να χρειαστεί μια συνεδρία. Αν από εκεί πέρα υπάρχουν περισσότερα κιλά, με πόσες συνεδρίες έχουμε αποτέλεσμα. Τον καθένα άνθρωπο στα DNA Centers, ακριβώς τον αντιμετωπίζουμε εξατομικευμένα. Γι' αυτό και είναι επιτυχία. Σωστά.
Η άλλη ερώτηση θέλω να σου κάνω είναι: μπορούμε παράλληλα να δουλέψουμε πολλές περιοχές. Μπορούμε δηλαδή να βάλουμε το μηχάνημα και στην κυλίτσα και στους γλουτούς. Αυτό είναι το πλεονέκτημα ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Ταυτόχρονα μπορούμε σε πάρα πολλές περιοχές να δουλέψουμε τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Με απόλυτη επιτυχία. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να πούμε άλλη μια φορά τα τηλέφωνα. Βεβαίως. Στο 210-8210-100 για Σύνταγμα Πατησίων Κηφισιά, στο 2310-25002 για Θεσσαλονίκη. Μας καλείτε, καλείτε για την επόμενη μία ώρα. Κατοχυρώνετε μια προνομιακή τιμή και έρχεστε, μας γνωρίζετε από κοντά και εμφαρμόζετε την αυθεντική κρεολιπόληση. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ για την δείτε λοιπόν τις διαφημίσεις την προσφορά για να προλάβετε να κάνετε την κρεολιπόληση κι εσείς. Πάμε σε διαφημισούλες, σε λίγα λεπτά ξαναείμαστε μαζί σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Να πούμε ότι αύριο είναι τελευταία μέρα του Φλεβάρι, για την εκπομπή. Ναι, τι ωραία. Οπότε από Δευτέρα θα σας πούμε καλό μήνα με τα μαρτάκια μας. Να, φιλάκια πολλά και τα λέμε αύριο 10 παρά 10. Γεια σας. Όλο τρελά μου πουλάς άλλο, δεν γίνεται.